Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πατρινό βροχερό καρναβάλι 2014. Σήμερα η Πάτρα, αν και είναι λίγο βρεγμένη, όλοι έχουν δώσει το παρόν, γιατί αυτό που θα συμβεί σήμερα, το πατρινό καρναβάλι, μπαίνει σε τελική ευθεία και η μεγάλη γιορτή συμβαίνει εδώ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Μείνετε κοντά μας για 2,5 και πλέον ώρες. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και να μεταφέρουμε το κέφι, τη χαρά, το ρυθμό, ό,τι συμβαίνει εδώ στην Πάτρα. Δεν μας το ο καιρός. Να καλησπερίσω τα παιδιά μου τα όμορφα. Κατερίνα Τσουκαλά και Τζίμις Πολίτης. Πατρινή, πατρινή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη λαχαϊκή πρωτεύουσα στην πόλη του καρναβαλιού, της Άτυρας και του Κεφιού. Μείνετε εδώ και σας εγγυόμαστε θα περάσετε καταπληκτικά. Γιατί θα διασκεδάσουμε για 2,5 ώρες. Καλησπέρα για μένα. Μετά από τόσα χρόνια με την πανέμορφη Κατερίνα Τσουκαλά, εφέτος έχω μαζί μου την πεντάμορφη Ελένη Τσολάκη. Εντάξει, ήταν λίγο ο Τζίμι που πήγα να τη δω Αρτεμισία σήμερα. Είσαι Αρτεμισία, δεν είσαι πολύ όμορφη Αρτεμισία. Και εσείς το ίδιο, παιδιά, να ξέρετε. Το καλό βέβαια είναι ότι πριν από λίγο δυνάμωσε πάρα πολύ η βροχή. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Οι μαζορέτες του Δήμου, γεια σας! Γεια σας, κορίτσα. Καλή μας διασκέδαση λοιπόν, ας περάσουμε υπέροχα. Όλος ο κόσμος δίνει το παρόν εδώ στην Πάτρα παρά την βροχή και παρά και το λίγο κρυουλάκι που έχει, εξού και λίγο το πουχάν. Εσείς είστε... Η Ελένη δεν είναι από εδώ, τη φοβάται την βροχή, εμείς την έχουμε συνηθίσει. Γιαρά! Η βροχή είναι το κομφετί του Θεού. Στη τσέπη, στη τσέπη. Σοκολατορίχτες μας. Και του χρόνου να είστε καλά. Και του χρόνου, και του χρόνου. Και του χρόνου, για μετά. Για τον κόσμο μας. Και το άρμα του καρναβάλου, Ελένη, είναι πάμε μπροστά μας. Ο βασιλιάς καρνάβαλος είναι εδώ. Και πάνω στο βασιλιά καρνάβαλο είναι η μασκότ μας. Με τον κύριο Γιώργο, που όπως είπαμε και χθες στην νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, πρωτοστατεί κάθε χρόνο στο πατρινό καρναβάλι. Ο βασιλιάς καρνάβαλος... Το καρνάβαλο πάντως ένα είναι μόνο. Έτσι ακριβώς. Ο βασιλιάς καρνάβαλος για φέτος είναι ένας γελοτοποιός, ο οποίος... Γιώργο, έλα. Πιάσε, πιάσε, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο. Ο βασιλιάς καρνάβαλος έλεγα λοιπόν ότι φέτος σατυρίζει, είναι ένας γελοτοποιός που σατυρίζει τις κοινωνικές καταστάσεις που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Πάρε, έλα. Είναι μια σχεδίαση από τον Αλέξα Σιμακόπουλο και μια εκτέλεση από το καρναβαλικό συνεργείο της Πάτρας που φτιάχνει όλες αυτές τις κατασκευές που θα δούμε. Ένα καρναβαλικό συνεργείο που έχει εξαπλώσει τη δράση του σε όλη την Ελλάδα και με κατασκευές του στέλνει σε άλλα καρναβάλια και σε άλλες εκδηλώσεις και σε άλλες επιχειρήσεις στην Πάτρα. Είναι και μια κερδοφόρα επιχείρηση του Δήμου Πατρέων. Πρέπει να πούμε ένα συγχαρητήρια στα παιδιά του Δήμου και στο καρναβαλικό συνεργείο που βρέξει και εμείς είμαι εκεί όλη τη χρονιά. Και στο καρναβαλικό εργαστήρι Κατερινάκη μου, στο οποίο έχω μάθει ότι γίνεται σπουδαία δουλειά κάθε χρόνο για να φτιάξουν και να τελειοποιηθούν αυτά τα άρματα. Και ορίστε η βασίλισσα του φετινού καρναβαλιού, Ιωάννα Κυπρέου. Γεια σου, Ιωάννα. Ιωάννα Κυπρέου, η Ιωάννα ενσαρκώνει το ομώνυμο παραμύθι, βασίλισσα του χιονιού είναι σήμερα. Και όχι μόνο του καρναβαλιού. Λάκια. Και ελπίζω να μην είναι προφητικό αυτό με το χιόνι, γιατί μετά από τόση βροχή χαλάζει εδώ στην Πάτρα. Το μόνο που δεν λείπει είναι αυτό. Σχεδία συγγραφή από τη Ρούλα Ζαχαράκη και την πανωρέα Πόλη Ζωγοπούλου και μακιγιάζ. Κριολάν. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι. Γεια. Γεια σας. Γεια μικρέ. Γεια. Πώς σε λένε. Δημήτρη. Εσύ τι είσαι. Εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι. Δεν πειράζει ρε Δημήτρη. Πρέπει να ευχαριστήσουμε λίγο τους χορηγούς μας, Ελένη και Τζίμι, νομίζω. Το μεγάλο χορηγό του καρναβαλιού 2014, Mr. Proper. Τον θα δούμε σε λίγο το άρμα του, γιατί να υπενθυμίσουμε σήμερα ότι θα δούμε όλα τα άρματα του Δήμου, αλλά και πολλά άρματα από το παιδικό καρναβάλι. Σε λίγο θα περάσει και αυτός ο κύριος Mr. Proper, ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει την καθαριότητα διασκέδαση. Το χορηγό της τελετής λήξης Lux Cola. Την εταιρεία κατασκευής τρομάτων Μαχρό. Την αθηναϊκή ζυθοποιία Amstel. Τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Το φρέσκο γάλα πρώτο. Τα ζαχαροπλαστεία Edelweiss. Τους μήλους Αχαΐας. Τα σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Την υπεραγορά κρεάτων Steak. Το ξενοδοχείο Mediterranean. Και την εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων πρωτότυπο.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τους χορηγούς. Επίσης το μακιγιάζ μας έχει γίνει από την Κοπογιάννη Γεωργία και από την Πυρίτα Μαργαρίτα με προϊόντα Κριολάν. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ εδώ και στα κορίτσια που εδώ και δύο μέρες. Εδώ και δύο μέρες. Εδώ Ciao, και Ιταλία! Τα κορίτσια που μας βάφουν δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό για να μας κάνουν όμορφους, ωραίους
Τους ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Και όχι μόνο Έλληνες, έχουμε και πολλούς ξένους, Αμερικάνους, Ιταλούς, Κινέζους. Όλοι εδώ στην Πάτρα λοιπόν για να ξεφαντώσουν. Μα να σου πω κάτι, κάθε χρόνο νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στην Πάτρα είναι πια θεσμός. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ταξιδεύει και έρχεται εδώ στην Πάτρα για να παρευρεθεί και να ζήσει λίγο αυτή τη μαγική χαρά του καρναβαλιού. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Χρόνια πολλά. Και του χρόνου. Η παρέλαση των αρμάτων συνεχίζεται με το άρμα όλη η πόλη καρναβάλι. Α, μπαλονάκι σε βλέπω. Και δωράκια. Γεια σας, γεια σας. Τι ωραίος είσαι. Πόσο είναι. Ενάμιση. Γεια σου, Ιωάννα. Πες πώς το λένε. Είναι ο πιο μικρός καρναβαλιστής. Νομίζω πως ναι, θα μπορούσε. Γεια. Και συνεχίζεται η παρέλαση των αρμάτων που πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ευχαριστούμε. Θα πάρουμε 10 κιλά θα πάρουμε σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγα χρόνια το Πατρινό Καρναβάλι συμπληρώνει σχεδόν 2 αιώνες. Σε πόσα χρόνια, Τζίμι? Μείον 15. 2 αιώνες, μείον 15. Έτσι ακριβώς. Σε 15 λοιπόν χρόνια, 2 αιώνες γι' αυτό, για την πρωτεύουσα του καρναβαλιού. Από το 1829 η πρώτη αποκριάτικη εκδήλωση στο σπίτι του Έμπορου Μωρέτη, αποκριάτικος χορός με 15 Έλληνες και τους αξιωματικούς της προάρμες ζώνης που είχαν απελευθερώσει την πόλη από τους Τούρκους. Και αν δεν κάνω λάθος, 1870 βγαίνουν τα πρώτα καρναβαλικά άρματα. Και να πούμε εδώ πώς φτιάχνονται, λένε μου, τα καρναβαλικά άρματα. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία του πώς φτιάχνονται, γιατί δεν πάει το μυαλό σου από τι υλικό μπορεί να είναι φτιαγμένα όλα αυτά τα εντυπωσιακά που βλέπω. Είναι από φενιζόλ. Φενιζόλ το οποίο το σκαλίζουν οι γλύπτες που δουλεύουν όλο τον χρόνο γι' αυτό. Το χαρτώνουν με κόλλα, μετά το βάφουν και το γυαλίζουν, αν δεν κάνω λάθος. Τα λέω σωστά, Τζίμι? Ναι, πολύ σωστά. Είναι μια διαδικασία που περιέχει φαντασία. Το να σκαλίσεις, να σκεφτείς, να φτιάξεις, να το χαρτώσεις, να πάρεις σκληρή υφή, να το χρωματίσεις και να το γυαλίσεις για να αντέχει την βροχή. Ας, επειδή εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ αυτές τις διαδικασίες, το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό που βλέπουμε πραγματικά μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί είναι όλα τεράστια, εντυπωσιακά και μάλιστα από ό,τι έχω μάθει, με το που έρχεται καθαρά Δευτέρα, το απόγευμα έρχεται και τη τελετή λήξη του καρναβαλιού, το κάψιμο του καρναβαλιού. Το βράδυ σήμερα βεβαίως είναι τελετή λήξη. Από αύριο λοιπόν καθαρά Δευτέρα ξεκινάτε την προετοιμασία για το επόμενο καρναβάλι. Γιατί είναι η έναρξη για το 2015. Έτσι ακριβώς. Okay. Η Πάτρα λοιπόν σας καλωσορίζει σε αυτή την πανηγυρική ατμόσφαιρα που έχει εδώ. Παρά το δύσκολο καιρό, έχει σταματήσει η βροχή. Μείνετε στον Α, γιατί πραγματικά αξίζει όλο αυτό που θα δείτε στη συνέχεια. Μικρή, μεγάλη, παιδιά, γυναίκες, μωρά, όλοι είναι εδώ. Βοήθεια μας ληστεύουν, είναι ένα άρμα που έρχεται τώρα με διαφορετική τεχνοτροπία. Είναι με κοτετσόσυρμα, με σιδερένια βάση μέσα, κοτετσόσυρμα και χαρτί από εφημερίδα, το οποίο έχει μπει μέσα στις τρύπες για να μείνει. Είναι μια διαφορετική τεχνοτροπία. Είναι οι τραπεζίτες από τις τράπεζες που ληστεύουν τον άμυρο λαό. Έτσι, είναι εγώ. Μια σάτυρα για την τρόικα, για την κρίση, είναι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι η τεχνοτροπία που χρησιμοποιούνταν κατά το παρελθόν. Η παρέλαση των αρμάτων συνεχίζεται για την εντυπωσιακή δουλειά που δουλεύουν χιλιάδες πατρινοί κάθε χρόνο. Και Ελένη, να σου πω εδώ ότι μπορεί να δούμε τα άρματα του Δήμου, αλλά στη συνέχεια με τα πληρώματα θα δούμε και την προσπάθεια των καρναβαλικών πληρωμάτων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς φτιάχνουν και δημιουργούν τα δικά τους άρματα. Έτσι ακριβώς. Και θα δούμε και παιδικά πληρώματα, τα λεγόμενα σκαλιστά. Αυτό που έρχεται τώρα είναι μόνο με μάγια θα σου πω. Άρμα είναι ένα παλιό κεφάλι καρνάβαλου, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε αυτό το υπέροχο άρμα. Να τονίσουμε εδώ, Ελένη μου, ότι τίποτα δεν πρέπει να πετάμε. Οτιδήποτε χρήσιμο καρναβαλικό στοιχείο το μετατρέπουμε με φαντασία καλλιτέχνη. Ήλιος. Ήλιος. Γιατί είχαμε πει ότι ο Θεός αγαπάει το καρναβάλι της Πάτρας. Παιδιά, βγήκε ήλιος. Είναι τρομερό. Έκανε το θαύμα σου. Ήλιος. Άρα λοιπόν, ακόμα μία ευκαιρία. Όσοι μας βλέπετε τώρα και είστε στην Πάτρα, κατεβείτε εδώ στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου να ξεφαντώσουμε, να καρναβαλιστούμε μαζί. Πατρινό καρναβάλι 2014 ζωντανά. Αυτή της αρέσει, θα μείνει εδώ. Και όσοι δεν είστε μαζί μας και στην Πάτρα και κάθεστε αναπαυτικά στο σπίτι σας, εμείς είμαστε σίγουροι θα ξεφαντώσετε μαζί μας και θα διασκεδάσετε. Συνεχίζουμε την παρέλαση των αρμάτων. Με ένα άρμα, είναι ο τραγουδιστής. Με τον τραγουδιστή που είναι ένα άρμα παρέλαση στο καρναβάλι των μικρών. Έρχεται ο Πρόπερ. Και έρχεται ο Μίστερ Πρόπερ. Σιγά σιγά θα τον δείτε κι αυτόν. Τον δυνατό αυτόν άντρα. Είναι ένα άρμα που φιλοτέχνησε η Αγνή Στασινού, η κατασκευάστρια αρμάτων. Και συγχαρητήρια στην Αγνή. Θα το δούμε σε λίγο για να το βλέπουμε και σιγά σιγά. Θα το δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι. Έρχεται ο Μίστερ Πρόπερ με τους λεγόμενους, τους γνώρισα εγώ χτες,
προπερίστας, οι οποίοι είναι όλη αυτή η ομάδα του που διατηρούν ό,τι πιάνουν, το καθαρίζουν και έχουν καταφέρει εδώ στην Πάτρα να κάνουν την καθαριότητα πραγματικά διασκέδαση. Θα τους δούμε σε λίγο. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν έξω από το αρχαίο θέατρο Απόλλων, ένα αριστούργημα εδώ στην Πάτρα και σημείο αναφοράς της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Είναι ένα έργο Τσίλερ από το 1871. Είναι, χτίστηκε για όπερα και για θέατρο, αλλά έγινε και το σημείο αναφοράς του καρναβαλιού. Τις καρναβαλικές μέρες μετατρέπονται σε αίθουσα θεάτρου και σε αίθουσα χορού, συγγνώμη, και εκεί γινόταν όλοι οι χοροί, τα μπουρμπούλια και όλα αυτά. Και sorry, τώρα θέλω να πάω να συναντήσω λίγους προπερίστας. Καρναβάλι, Mr. Proper, χορηγός! Πόσοι είστε! Προπερίστας! Πόσοι πας! 100 προπερίστας καθαρίζουν την πόλη μας. Αυτή είναι η προπερίστας. Δεν είστε καλά οι πατρινοί, ρε παιδιά. Δεν είστε καλά. Πώς το λέει, είμαστε τρελοί εμείς οι πατρινοί. Πολύ σπαραλή, δεν θέλω πολλά λί. Να πούμε και ένα ευχαριστούμε πάρα πολύ στους DJ που είναι πάνω στο θέατρο Απόλλων, που μας διασκεδάζουν. Με τις μουσικές τους. Γεια σου. Και συνεχίζουμε. Χαιρετίζουμε στο Φράμπουρα. Σε ποιον χαιρετίσματα? Στο Φράμπουρα. Εσένα πώς σε λένε, αγάπη μου? Ανδρέα. Και πόσο χρονών είσαι? 6. Και τι, είσαι προπερίστας? Ναι, καθαρίζεις κι εσύ? Και του χρόνου. Και τώρα θα δούμε την κανονική Αρτεμισία με την κανονική στολή. Ναι, Τζίμι μου, δεν πρέπει. Έλα, Αρτεμισία. Το τρενάκι από το παιδικό καρναβάλι περνάει μπροστά μας. Γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή. 44 είναι... μέρες συνεχόμενες, ειδικά φέτος όπως έχει πέσει η απόκρια. 44 μέρες συνεχόμενες, η Πάτρα φοράει τα γιορτινά της, φοράει τα καρναβαλικά της, γίνονται συνέχεια πάρτι. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτό που είδα χτες το βράδυ, όσο και να μου το εξηγούσατε, ό,τι και να έχω ακούσει τόσα χρόνια, δεν το έχω ξαναζήσει. Είναι αυτό που λέω εγώ πάντα, ότι αν δεν έρθεις, αν δεν το γευτείς όλο αυτό, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι το Πατρινό Καρναβάλι. Πρέπει να έρθεις εδώ για να το ζήσεις. Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους, όλη η πόλη ένα μεγάλο πάρτι, όλη η πόλη καρναβάλι. Γιατί όλοι δράτονται της ευκαιρίας και φοράνε κάτι μασκαρικό και βγαίνουν στους δρόμους. Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και χαμογελούν, γιατί αυτό πρέπει να κάνουν. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αλλά να σου πω τι μου έκανε εντύπωση. Βλέπω πάρα πολλούς Ιταλούς. Ίσως και να είναι επειδή το Πατρινό Καρναβάλι έχει στοιχεία. Όχι μόνο, και όχι μόνο. Είναι έρχονται. Από τότε, έτσι. Το 1861 και μετά ήρθαν πολλοί Ιταλοί στην Ελλάδα και φέρανε και τα τραγούδια τους, την μουσική τους, το κέφι τους και τις επιρροές από το ενετικό, το δικό τους καρναβάλι, της Βενετίας κλπ. Όλα αυτά αναμίχθηκαν με το τοπικό στοιχείο και δώσαν μια μορφή καινούργια. Αλλάξαν οι μουσικές, αλλάξαν τα τραγούδια, αλλάξαν οι χοροί. Όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι οι Πατρινοί είστε καλύτεροι από τους Ιταλούς. Έχουμε πάρει στοιχεία από όλους και έχουμε φτιάξει το δικό μας καρναβάλι, το δικό μας μείγμα. Και συνεχίζουμε την παρέλαση. Μείνετε κοντά μας, γιατί σε λίγο, και αφού τελειώσουν τα άρματα αυτά του Δήμου που βλέπουμε σήμερα, αλλά και τα άρματα από το παιδικό καρναβάλι, έχουμε πληρώματα. 125-30.000 καρναβαλιστές εδώ. Θα γίνει, είπαμε, ένα καρναβαλικό ποτάμι. Ένα χρωματιστό ποτάμι, το οποίο θα κατακλείσει το κέντρο της πόλης. Τώρα που σταμάτησε και η βροχή, δεν φοβόμαστε τίποτα. Και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το κάστρο. Αυτό είναι το άρμα του παιδικού καρναβαλιού, έτσι. Το παιδικό καρναβάλι, το κάστρο, το οποίο παρέλασε την περασμένη εβδομάδα στη μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού των μικρών. Μέσα στην αποκριά βάλε και εσύ μια πινελιά. Ήταν το θέμα του καρναβαλιού των παιδιών. Και επίσης Πατρινό Καρναβάλι για πάντα. Το ακούω εδώ δύο μέρες. Θα τα ακούω συνέχεια. Νομίζω... υπομονή να έχει. Έλα να μάθεις τι θα πει Πατρινός. Θα φύγω και θα τα ακούω. Και ο πειρατής. Αυτός είναι ο πειρατής. Με ελάχιστες ώρες λοιπόν ξεκούρασης, όλος ο κόσμος από την Πάτρα και όχι, μετά τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου, ξεκίνεται στους δρόμους και δίνει το βροντερό παρόν με κέφι, χαρά, πολύ χορό και πολύ διασκέδαση. Το βράδυ γίνεται το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου στο Μόλο. Ακριβώς. Στο λιμάνι, στην τελετή λήξη που θα μας παρουσιάσει η Κατερίνα Τσουκαλά. Ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ λοιπόν, Κατερίνα. Το βράδυ ραντεβού λοιπόν στο Μόλο στην Αγίου Νικολάου και την τελετή λήξης.
Τα δύο σκαλωτά άρματα που περνάνε τώρα είναι δύο άρματα σε κερκίδες. Ανεβαίνουν απάνω καρναβαλιστές και με την κίνησή τους και με το χορό τους μεταφέρουν το κέφι. Και αυτά είναι άρματα από το παιδικό καρναβάλι, έτσι. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Για δώστε το ρυθμό σας λίγο, ότι είστε εδώ, για να σας δω. Γεια σας και του χρόνου. Καλό καρναβάλι! Φροντίζουμε να μην τα κουράζουμε τα παιδιά όσο γίνεται. Αλλά δεν κουράζονται ποτέ, έτσι. Κανείς δεν κουράζεται εδώ. Ίσα-ίσα διασκεδάζει. Δεν κουράζεστε ποτέ. Δεν κοιμάστε καθόλου όλες αυτές τις μέρες. Και το μόνο που ξέρετε είναι να διασκεδάζετε και να δίνουμε και μία απάντηση, έτσι, με το χαμόγελό μας και την αισιοδοξία μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί αυτό είναι το πατρινό καρναβάλι. Μάνο. Αισιοδοξία και χαμόγελο. Και σατυρίζοντας, δίνουμε και τις δικές μας απαντήσεις εδώ στην Πάτρα. Έτσι. Έλα. Γεια. Πώς σε λένε? Νάντια. Κρυώνεις, Νάντια? Κρυώνεις. Δεν έχει κρύο. Χορεύεις τώρα, δεν κρυώνεις. Ελένη μου, να χορέψουμε κι εμείς λίγο. Για να ζεσταθούμε. Θα δούμε απέναντι και τους Ιαπωνέζους τουρίστες όλοι με τις μηχανές. Με το καλύτερο, οι ωραιότεροι με το καλύτερο. Οι ωραιότεροι με το καλύτερο. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Και είναι το πιο ωραίο πράγμα ότι συνυπάρχουν μικροί καρναβαλιστές με τους μεγάλους καρναβαλιστές. Είναι σαν να παραδίδει η μεγαλύτερη γενιά το σκύπτρο στην επόμενη. Έτσι. Για να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός του πατρινού καρναβαλιού, γιατί εδώ πρόκειται για θεσμό. Δηλαδή, λες Πάτρα και το μυαλό σου πάει στο πατρινό καρναβάλι. Είναι το στίγμα μας πλέον. Ξεκινάνε τα γκρουπ του Κρυμμένου Θησαυρού. Ο Κρυμμένος Θησαυρός ξεκίνησε το 1967, ένα παιχνίδι πλοήγησης, μια ιδέα του Νίκου Μαστοράκη, που στο πρώτο γκρουπ νικητής ήταν ο Άλκης Θέας με την παρέα του. Από εκεί και πέρα ο Άλκης Θέας έγινε ο παρουσιαστής μέχρι το τέλος της ζωής του. Του πατρινού καρναβαλιού. Συνεργασία λοιπόν πληρωμάτων 99 και 111 εσκαλό. Κάτι για το πατρινό καρναβάλι, θέλω, πώς περνάτε. Πατρινό καρναβάλι για πάντα, 17 χρόνια καρναβαλίστρια. Μπράβο. Γεια, φιλιά. Γεια σας, καλά. Γεια σας, γεια σας. Του χρόνου. 17 χρόνια καρναβαλίστρια. Ο πιο παλιός καρναβαλιστής, πόσα χρόνια, ρε παιδιά? Πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν και 60 χρονών που βγαίνουν στο καρναβάλι και 70 και βγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια καρναβάλι. Μαγικό. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σας. Πώς σε λένε? Αλεξάνδρα. Πόσο χρόνο είναι? Εφτάμιση. Περίμενε λίγο. Εφτάμιση. Και πόσα χρόνια βγαίνεις στο καρναβάλι? Από όλα. Όλα τα χρόνια σου βγαίνεις στο καρναβάλι? Και θα βγαίνεις για πολύ ακόμα. Ναι. Και του χρόνου. Για και του χρόνου. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι. Στείλε χαιρετισμούς από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Εύρο, σε όλους τους αγαπημένους ανθρώπους επάνω. Καλό καρναβάλι, υγεία πάνω απ' όλα και δύναμη και κουράγιο. Μπράβο, μπράβο, να είστε καλά και του χρόνου. Γεια. Μπράβο, παιδιά. Δε χορεύει. Τι θέλει, δε χορεύει? Δεν θέλω. Και πάμε, συνεχίζουμε με χρώμα, ρυθμό. Πολύ, πολύ κέφι. Γίνεται χαμός. Νούμερο 102, σερπαντίνες κομφετί. Χρώμα, φαντασία. Παιδιά, οι στολές είναι όλες καταπληκτικές, είναι όλες μοναδικές. Και το πιο ωραίο σε αυτό είναι ότι κάθεται μία παρέα, σκέφτεται ακριβώς το θέμα του επόμενου καραβαγιού. Πρώτα τον τίτλο και μετά και το θέμα. Και ετοιμάζω τις στολές, οι οποίες είναι τα πληρώματα, είναι πολύ άριθμα, έτσι. Είπαμε. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι, να περάσουμε καλά. Μέχρι και Θεός μαζί μας, πριν 10 λεπτά έβρεχε. Αν κάνεις τη διαίρεση 30.000-125, καταλαβαίνεις πως... Θέλουμε καλή στη διαίρεση, Τζίμι μου. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι, πατρινό. Όλα μαζί. Πατρινό καρναβάλι στο Λιξούρι της Κεφαλονιά. Τους στηρίζουμε και αυτούς. Πολλά φιλιά από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Όπου κι αν είστε, ευχόμαστε αυτή την Κυριακή της Αποκριάς να δίνουμε λίγο χρώμα στην σημερινή μέρα. Σας πιάσαμε, κύριε Ράγιου. Και το επόμενο άρμα είναι αυτό που λέγαμε, ότι πολλά άρματα σατυρίζουν την πολιτική επικαιρότητα. Γιατί λέει πάνω, πολιτική θελομίχλη, είναι και οι δύο κύριοι μου φαίνονται γνωστοί. Είναι το μας μαυρίσατε, μας καπνίσατε, μας τελίτσες. Έτσι, Βενιζέλος Σαμαράς. Δημήτρη μου, θέλεις να πεις κάτι? Να πω, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι. Ευχαριστούμε και επίσης και του χρόνου θα έχουμε καλό καιρό, πιστεύω. Γιατί έχουμε και τώρα. Εντάξει, ναι, θα μας το χαλάσει, πιστεύω, λίγο όμως. Και του χρόνου. Και του χρόνου.
Αυτό είναι το επόμενο μας άρμα, με δύο γνώριμους. Group 40 χρόνια στο καρναβάλι. Και πάντα με πολιτική σάτυρα. Χαίρετε, χαίρετε. Και του χρόνου να είστε καλά, και του χρόνου. Πώς είστε? Να είστε πολύ καλά, εσείς πώς είστε? Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Καλή συνέχεια. Τούμε, πέστε. Και εγώ επειδή θέλω να ρωτήσω πάρα πολύ, τι είναι αυτές οι τελίτσες μας, μαυρίσατε μας. Τι σημαίνει τώρα μας, μαυρίσατε μας, καπνίσατε μας. Να μην το πούμε γιατί θα φάρετε πρόστιμο. Σωστά, σωστά, ευχαριστώ. Ελένη, είναι ο κύριος Κανελάκης εδώ μαζί μου, έλα μαζί μου. Ο κύριος Κανελάκης, χρόνια καρναβαλιστής. Πρέπει να μας πει δύο λόγια. Χρόνια πολλά σε όλους, η Πάτρα τη στέκεται, αντέχει, κόντρα στη μιζέρια της πολιτείας και τη μιζέρια του Δήμου μας, που ευτυχώς πλησιάζουν εκλογές. Και του χρόνου. Να είμαστε καλά. Συνεχίζεται η παρέλαση των πληρωμάτων. Δεν... και γίνεται πραγματικά πανικός. Μας βοήθησε ο καιρός και όσοι είχαν αποφασίσει να μην κατέβουν στη σημερινή παρέλαση, νομίζω ότι πια δεν έχουν κανένα λόγο να καθίσουν σπίτι τους. Αυτές οι κατασκευές, Ελένη, που βλέπεις, είναι από τον ΑΣΟ, εκεί που τα πληρώματα φτιάχνουν τις δικές τους συγγνώμη κατασκευές. Και οι παραγγελίες που δέχεται η Πάτρα στο καρναβαλικό εργαστήρι δεν είναι μόνο από πατρινούς. Να πούμε ότι αφορούν το καρναβάλι όλη τη Ελλάδα, το καρναβάλι τη Ξάνθη, το καρναβάλι τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, παντού όπου γίνεται καρναβάλι. Και όχι μόνο σε καρναβάλια και σε εταιρείε και σε τσίρκα και σε Λούνα Πάρκ και σε διάφορε επιχειρήσει που χρειάζονται μεγάλε κατασκευέ. Είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση για το Δήμο Πατρέων που εργάζεται όλο τον χρόνο. Μα η ευρηματικότητα και η φαντασία και η δημιουργία των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ είναι πραγματικά εμφανέστατη. Γεια σα! Γεια σα! Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και καλό καρναβάλι 2015. 2015, ακριβώς, γιατί σήμερα εμείς θα υποδεχτούμε το 2015. Τα, είμαστε τρελείς εμείς οι πατρινοί, έτσι. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. 112, θέλω να μου πείτε λίγο τον τίτλο του πληρώματος. Ονειρούπολη, η ονειρεμένη μας πόλη. Ονειρούπολη. Έλα λίγο να δεις τώρα, έλα λίγο, έλα λίγο, έλα λίγο, έλα λίγο. Είναι ο πιο μικρός καρναβαλιστής. Μάλλον. Πόσο είναι? Είναι 11 μηνών. 11 μηνών. Όταν μεγαλώσει θα το τίνετε καρναβάλι. Βέβαια, θα βάλει και τα παιδιά του μάλλον. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Ο ρυθμός, το κέφι και η διασκέδαση είναι τα κυρίαρχα συστατικά για το πατρινό καρναβάλι. Ο παπάς του δουλεύει σε εσά στον Έλφα και κατά τα. Αλλά ποιος είναι ο παπάς σου? Δίνος είσαι εσύ. Ο Τζίβι. Γεια σου παπά. Δώσε εδώ, εδώ, εδώ. Γεια, γεια. Θα σε καταλάβει έτσι όπως είσαι ντυμένος. Όχι, θα σε καταλάβει νομίζω, ε. Ναι, ναι, ναι. Καλή συνέχεια. Και συνεχίζουμε με την παρέλαση των πληρωμάτων. Αυτό είναι Μίγαλεϊ. Για να πάμε κοντά να δούμε τι είναι όμως. Χαίρετε, Μίγα Μισό. Στοπ, στοπ. Ευγενικά, ευγενικά. Ευγενικά πάντα. Γκρουπ με 25 χρόνια παρουσία στο Πατρινό Καρναβάλι. Παρουσία στο κρυμμένο θησαυρό. Πάντα καρναβαλικά, πάντα δημιουργικά πάνω απ' όλα. Και έπειτα και συνέχεια. Έτσι, καλό καρναβάλι σε όλους. Καλή συνέχεια. Αυτή είναι η ψυχή του καρναβαλιού. Εδώ είμαστε στην Πάτρα. Γεια σου. Γεια σου. Πάμε να δούμε λίγο πιο κάτω τι γίνεται. Δεν τελειώνουν, δεν σταματούν ποτέ. Καλό καρναβάλι. Χρόνια πολλά. Και έχουμε και άλλα, άλλοι που έρχονται, έρχονται. Όπως βλέπετε εδώ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, όλη η πλατεία είναι γεμάτη καρναβαλιστές. Πού να δείτε ακόμα τι μας περιμένει, τι έχουμε να δούμε. Και βλέπω κάτι ωραίους που έρχονται. Πάω μέχρι εκεί. Έλα, έλα, έλα. Τι είναι αυτό? Κρυός. Ναι. Κρυός. Το ζώδιό μου χαράτε. Έλα. Τι συμβολίζει αυτός ο κρυός? Διάβασε. Κεφάλαιο, πλήρωμα 97. Ας συμβολίσει το κεφάλαιο πλήρω. Ελένη, σε έχασα. Α, σε βλέπω. Ξεχωρίζει σαν αρτεμισία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εδώ στην Πάτρα. Έχετε να δείτε ακόμα τόσα πολλά που δεν τα χωράει ο μυαλό σας. Φεύγουμε για πολύ, 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 πολύ λίγο και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά.
μέσα στο Πατρινό Καρναβάλι 2014. Γίνεται πραγματικά χαμός. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Δημαρά, που είναι ο δήμαρχος της Πάτρας. Φαντάζομαι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπετε ότι και με αυτό το καιρό, ευτυχώς κόπασε λιγάκι η βροχή, να βλέπετε με αυτό το καιρό όλη την Πάτρα για ακόμα μια χρονιά να είναι στους δρόμους. Το καρναβάλι της Πάτρας δεν καταλαβαίνει ούτε από κρίση ούτε από καιρό. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή της νεολαίας, της νεολαίας χωρίς ηλικία, και είναι η μεγάλη γιορτή της ελπίδας για ένα κόσμο πολύχρωμο και αλληλέγγυο, για ένα κόσμο χαρούμενο και δημιουργικό. Θέλω να ευχαριστήσω τους 30.000 που παρελάβουν αυτή τη στιγμή, τις πολλές χιλιάδες οι οποίες τους έχουν βοηθήσει για να παρελάσουν, και όλους τους φορείς της πόλης που αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες δεν διασκεδάζουν, υπηρετούν αυτούς που διασκεδάζουν. Η μεγάλη επιτυχία, παρά τις αντίξιες συνθήκες, μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί σε πείσμα όλων κάθε καρναβάλι γίνεται καλύτερα από το προηγούμενο. Έτσι και αλλιώς θεωρώ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι το μήνυμα που περνάτε σήμερα είναι ένωση. Ένωση των ανθρώπων που δουλεύουν πίσω, που έρχονται εδώ. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ένωσης γενικά από το Δημοκρατία. Είναι χρόνος προσπαθειών. Το καρναβάλι είναι το αποκορύφωμα αυτό που γίνεται σήμερα. Εγώ το βράδυ θα κλείσω το καρναβάλι του 14 και θα κηρύξω την έναρξη του καρναβάλι του 15. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και του χρόνου δημάρχης. Και το καρναβάλι συνεχίζεται. Βεβαίως. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πόσα χρόνια έρχεστε εδώ. 15 χρόνια σταμάτητα Πατρινό Καρναβάλι. Για πάντα. Εσύ πώς θέλουμε να δώσουμε πολλά φιλάκια στη Γερμανία, στα ξαδέρφια μας. Ναι, φιλάκια. Γεια σας, φιλάκια. Χορός και έφηδιας. Καρναβάλι 2014. Για πάντα. Ξυπνάτε βόδια είναι το συγκεκριμένο πλήρωμα. Αυτή είναι η παρέλαση πληρωμάτων. Γεια. Και του χρόνου! Και του χρόνου να είμαστε καλά! Ξυπνάτε γουρούνια! Ξυπνάτε! Όπα! Βόδια, γουρούνια! Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι γεια σου! Τι κάνετε! Εσένα πώς σε λένε? Μαρία! Μαρία, είσαι από εδώ την Πάτρα? Ναι, εννοείται! Θα δίνεσαι για πολλά χρόνια καρναβάλι! Εννοείται! Μπράβο, Μαρία! Και συνεχίζουμε! Για πάμε, δίθεν αδιαφοροί! Group 239. Θες εδώ τώρα μια κούκλα όμορφη. Πόσο είναι? Ένας έτους. Και την έχετε ντύσει και την έχετε φέρει. Μπράβο. Συνεχίζουμε, τι να σας πω, για την ενέργεια που παίρνει, τη ζωντάνια που παίρνει κάποιος εδώ μέσα. Αυτό που συμβαίνει εδώ στην Πάτρα πραγματικά δεν περιγράφεται με καμία λέξη. Είναι ένα γκρουπ από την Κάτω Χαγιά αυτό που βλέπουμε τώρα, δίθεν αδιάφοροι. Φιλιά σε όλη την Ελλάδα, φιλιά στην Κάτω Χαγιά. Και πραγματικά το τι φαντάζεται κάποιος για το Πατρινό Καρναβάλι και τι ιδέες μπορεί να κατεβάσει ο ανθρώπινος νους όταν είναι σε αυτή τη φάση της δημιουργίας και της ευρηματικότητας. Φιλιά πολλά. Δεν φαίνεσαι. Φιλιά πολλά. Τοσικά. Χρόνια πολλά μας βλέπουν παντού. Και του χρόνου. Πολύ ωραία στολή σας. Στον κύριο. Γεια σας. Γεια σου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Είμαστε μια τρύπα στο νερό. Αυτή είναι η απάντηση. Και παρά τους ξέφρενους ρυθμούς που ζει η Πάτρα όλες αυτές τις τελευταίες σχεδόν 1,5 μήνα, όλος ο κόσμος είναι εδώ με την ίδια χαρά και την ίδια ενέργεια. Δες τι ωραία, τι απίστευτα πράγματα και πόσο, με τι υλικά μπορούμε να δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε αυτά τα άρματα.
Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο κάποιος. Ο ποιος κάποιος, ρε παιδάκι? Ο μία τρύπα στο νερό. Α, καλά κάνεις. Και όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερος κόσμος έρχεται εδώ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και γίνεται χαμός με το κέφι του και την ενέργειά του. Γεια! Ο Άλφα λοιπόν ζωντανά για πρώτη φορά βρίσκεται εδώ στην Πάτρα και προσπαθεί να σας μεταφέρει αυτό το μήνυμα των αισιόδοξων και χαρούμενων αυτών ημερών. Κάτι φλιτζάνια βλέπω εδώ τώρα. Τι είναι αυτό που είναι? Φλιτζάνια. Και το room 2. Όχι, το room 2, please. Και να χωράξουμε. Α, no Greek. No Greek. A tie στο δωμάτιο 2, παρακαλώ. Α, μια χαρά το δωμάτιο 2. Χαμός! Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, όχι μόνο Έλληνες, όχι μόνο Πατρινοί, όχι μόνο Αθηναίοι, Θεσσαλονικοί, από παντού, όπου και αν είναι βρίσκονται εδώ. Είδαμε πριν και κάτι κυρίους που είναι από την Κίνα και μέσα στη βροχή έχουν σταματήσει εδώ στην Πάτρα και απολαμβάνουν αυτό το υπέροχο θέαμα. Χαρά αντιόχου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Tea to room 2, please. Tea to room 2, please. Ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου, χαρά μου. Βρε, δεν φαίνεσαι. Βρε, δεν φαίνεσαι. Γιατί να μου κρύβεσαι, γιατί. Είναι κλειστό. Πρέπει. Εντάξει. Όποιος βρεθεί να πούμε αυτή τη μέρα στην Πάτρα, δεν μπορεί να μετακινηθεί στους δρόμους της πόλης, γιατί γίνεται πραγματικά ένας πανικός. Και του χρόνου. Οι καταναλωτές έχουν κατακλείσει όλη την Πάτρα. Γεια! Σε ένα σύνθημα για το Πατρινό Καρναβάλι του 14. 142, πατσασβούρες. Πατσασβούρες. Δεν έχουν φουνάσει τίποτα και το πρώτο. Ένα σύνθημα, λέω, για το Καρναβάλι του 14. Πατσασβούρα. Είσαι κι εσύ πατσασβούρα. Τώρα εσύ, μέσα σε όλους αυτούς, γιατί δίδικες καλό. Δεν μου μιλάει. Βγάζω τα παιδάκια μου και δεν μπορώ να παραπάνω φωνή. Ένα πράγμα έχω να πω. Κατερίνα και Τζιμ, είστε οι παρουσιαστές της καρδιάς μας. Σας αγαπάμε τόσο πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου. Τσάω, τσάω. Και η παρέλαση των πληρωμάτων συνεχίζεται. Γεια Κέρκυρα, σας αγαπάμε. Σε όλη την Ελλάδα τα φιλιά πολλά. Πολλά φιλιά στη γιαγιά Ερμιόνη στη Κεφαλονιά. Φιλιά στη Κεφαλονιά. Φιλιά στη Μύκονο. Ναι, να με κεράσεις. Καλό καρναβάλι! Καλή χρονιά, αγόρι μου! Έλα, έλα, έλα! Φωτογραφία! Φιλιά στη Θεσσαλονίκη! Από Πάτρα είμαστε, ναι! Κι είστε εσείς! Είμαστε οι πατσασβούρες! Μπράβο, Group 142! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα! Βρε, πόσες πολλές πατσασβούρες είστε! Πάρα πολλές! Πώς σε λένε? Ευαγγελία. Ευαγγελία, είσαι κούκλα. Προχωράμε. Λοιπόν. Το επόμενο group, το group 94. Group 94. Υπέροχη, γεια σας κορίτσια. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Πινόκιο. Και του χρόνου. Και του χρόνου, ναι. Να πούμε ότι είμαστε πλήρωμα 94. Αυτό που βλέπετε είναι ένα γκρουπ που παρελάβει 28 χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι και σήμερα, Κυριακή, στο Σαββιάνο της Νάπολη, παρελάβει το αντίστοιχο γκρουπ «Πες το ψέματα» με τους φίλους μας τους Ιταλούς που κάναμε την αδελφοποίηση των δύο πληρωμάτων μας πέρυσι. Να είστε καλά, καλό καρναβάλι. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Για πάντα, εδώ στην Πάτρα, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είστε φοβεροί, συνεχίστε, μας κρατάει ο καιρός. Μπράβο σας, καλή δύναμη. Πάντα κούκλα είστε. Παίρνουμε και δώρα, μπορεί το σήμα μας να είναι ο Πινόκιο, αλλά δεν λέμε ψέματα, ποτέ. Πες το ψέματα, λέμε κι εμείς, και του χρόνου, να είστε καλά! Το σύνθημα του Πατρινού Καναβαγίου ποιο είναι φέτος? Να είστε καλά, να είστε καλά και του χρόνου, να είστε καλά! Τα φιλιά, τα φιλιά! Συνεχίζουμε! Μασκότ, έλα εδώ λίγο Γιώργο μου, σε παρακαλώ. Η μασκό του Πατρινού Καρναβαλιού, ο Γιώργος Λαγαρά. Συγγνώμη, είσαι υπέροχος. Και αυτό το υπέροχο κορίτσι, γεια σας. Χρόνια πολλά.
Πες μου, ξεβάφτηκες από χτες. Όχι, δεν είμαι ξεβαμμένος. Όχι, γιατί λέω ξαναβάφτηκες ή είναι από χτες. Ξαναβάφτηκα. Δεν μένει αυτό το μακιγιάζ. Τι κάνετε, θέλω να στείλω χαιρετίσματα, με ακούτε. Ναι. Έχω πλάνο, έχω πλάνο. Στη φίλη μου την Ελένη που με βλέπει τώρα, ξέρω ότι στεναχωριέται. Γιατί είναι στον 8ο μήνα εγκυμοσύνης της. Δεν πειράζει, ένα καλό έργο. Με το καλό, Ελένη. Να τη στείλουμε, παιδιά, χαιρετισμούς και στους φίλους μου στο Βόλο. Στο Βόλο, οπωσδήποτε. Στον Κώστα. Γιώργο, θέλω μία χάρη από σένα. Για το 2015, θέλω να μου πεις αυτό το. Σκουκιάρε βίθια, τέλειωσαν τα παραμύθια. Αρακά, σκουκιάρε βίθια, τέλειωσαν τα παραμύθια. Άνιδο σπανάκι ρύζι. Και το καρναβάλι. 2015 αρχίζει. Μπράβο, Γιώργο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσει η κυρία Κουρμπανά Ελένη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Δήμου, της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας. Κυρία Κουρμπανά, καλησπέρα. Μάλλον καρναβάλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία εδώ. Πιστεύω ότι όλοι χαίρονται την παρέλασή μας και αυτοί που τη βλέπουν από την τηλεόραση, αλλά και κυρίως αυτοί που τη ζουν. Αν κανείς δεν έρθει στην Πάτρα να νιώσει την ανατροπή, την υπέρβαση, το κέφι, τη χαρά του πατρινού καρναβαλιού, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Του χρόνου όλοι εδώ, όσοι δεν πρόλαβαν φέτος. Και ο Θεός είναι σύμμαχός μας πάντα. Ο Θεός είναι σύμμαχό μας, αλλά και να μην ήταν, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, πάμε πίσω στα πληρώματά μας. Group 11, 15, 31 και 183. Πώς χορεύεις μέσα σε αυτό τώρα, πες. Την πατανοκουρτσίσαμε. Βρε. Είναι και λίγο το χρώμα. Έλα, πάρε λίγο. Μα τι ωραία. Να είστε καλά. Μέσα σε τελευταία στιγμή. Και συνεχίζουμε με άκρος καρναβαλική διάθεση. Πατρινό καρναβάλι 2014. Ζωντανά στον Αλφα μέχρι και να τελειώσουμε εδώ πέρα. Το κέφι όμως δεν τελειώνει ποτέ. Τα λέω καλά. Ποιο είναι το ουράνου. Πατρινό καρναβάλι. Πόσα χρόνια είστε. Ουσία συναισθήματα, θετικά. Αμός. Ενέργεια και κουλτούρα πατρινή. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά και του χρόνου. Και το επόμενο το βλέπω λευκό και ωραίο. Πεθαίνω να παντρευτώ. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μήνυμα συζητήσιμο. Είσαι παντρεμένος. 19. Όχι. 19. Ξανά. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο πλήρωμά μας, το οποίο έχει τίτλο «Πεθαίνω να παντρευτώ». Ένα πλήρωμα, συγγνώμη, που γιορτάζει ένα γαμήλιο πάρτι, αλλά το γιορτάζουν όχι μόνο οι γυναίκες και οι κύριοι που είναι παντρεμένοι, αλλά και αυτοί που δεν είναι. Είναι η εύθυμη και η χείρα. Και του χρόνου να είστε καλά. Μπράβο. Γεια. Ηλέκτρα. Νύφη. Είσαι νύφη. Μπράβο, και στα δικά σου λοιπόν. Ευχαριστώ. Καλό καρναβάλι. Ή μάλλον καλό καρναβάλι. Ευχαριστώ πολύ. Θα φάω πάλι. Τι σημαίνει γαμήλιο πάρτι, τι είναι αυτό τώρα που κάνετε τρέλα, εδώ. Τρέλα, τρέλα πατρινή. Τρέλα πατρινή. Συνεχίζουμε με το πλήρωμα 37 και όλα είναι μαγικά. Μήπως θα πάρουμε κι εμείς μια σκούπα για να γίνουμε κι εμείς, να πετάξουμε από αυτή την καθημερινότητα και να μαγευτούμε και να ξεφαντώσουμε περισσότερο. Νομίζω, Κατερινάκη μου, ότι έτσι ξορκίσουμε και λίγο το κακό, με τη μαγική μας διάθεση και όχι μόνο. Όλο αυτό που συμβαίνει στην Πάτρα είναι σαν να έχετε συνομολογήσει όλοι ότι αυτή τη μέρα θα είστε εδώ να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να περάσετε το μήνυμα αυτό που θέλετε. Γεια σας! Γεια σας! Όλα είναι μαγικά στην Πάτρα. Τι ωραίες το λέει! Όλα είναι μαγικά, όλα. Μαγική είναι η κόρη σου. Καλό. Μαγική είναι η κόρη σου. Δες. Πώς σε λένε. Χριστίνα. Γεια σου, ρε Χριστίνα, όμορφη. Να είστε καλά και του χρόνου. Και όλα είναι μαγικά. Και όλα είναι μαγικά. Πάντως εδώ στην Πάτρα, πραγματικά όλα είναι μαγικά. Και του χρόνου. Να είστε καλά και του χρόνου. Τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη,
στην Ελένη και στον Τατιανό, τους φίλους μου. Πώς μας, 26 χρόνια καρναβάλι. 26 χρόνια πατρινό καρναβάλι, να είστε καλά. Τι είστε εσύ? Πρίμα τη Βενέτσια. Αυτό το πλήρωμα εμπνευσμένο από το Ιταλικό καρναβάλι, με στολές βενετσιάνικες, όπως εμπνευσμένο από το Ιταλικό καρναβάλι, είναι και το καρναβάλι της Πάτρας. Γιατί κάποια στιγμή... Πριν από πολλές επιρροές. Ήρθαν εδώ στην Πάτρα οι Ιταλοί, Τζίμι μου. Ιταλοί οικονομικοί μετανάστες και Επτανήσεις που είχαν επιρροή από το βενετσιάνικο. Σας είδαμε χθες το βράδυ, γιατί τώρα δεν ας προσπαθήσουμε να μην παρεμποδίσουμε τα πληρώματα. Καρναβάλι για πάντα! Ελάτε κοντά μας, να διασκεδάσετε μαζί μας. Υπέροχες μάσκες. Πολλά φιλιά στη Ρούλα, την Κωνστακοπούλου, τη φίλη μου. Από το κρεβάτι του πόνου. Υπέροχες μάσκες έχει το συγκεκριμένο πλήρωμα. Καταπληκτικά χρώματα, φτερά και καταπληκτικές στολές. Εμένα δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει το... Κούπα Καμπάνα. Κούπα Καμπάνα. Κούπα Καμπάνα, λοιπόν. Σήμερα έχει και κούπα. Έχεις κούπα. Έχω την κούπα επιτέλους. Έχεις και κούπα, έχεις και καμπάνα. Καμπάνα Group 34. Καλά να περάσετε. Θέλω να μου πείτε από πού εμπνευστήκατε αυτήν την υπέροχη χρωματιστή και χαρούμενη στολή. Είναι κούπα, καμπάνα. Και τα δύο σένα. Και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά. Γεια. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Και εγώ σας αγαπάω περισσότερο. Κι ας μην μας παντρεύτηκες. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα παντρευτώ κι εγώ. Και θα σε έχω, stand-by, ξέρεις. Είσαι καλύτερη να ξέρεις. Και η πιο όμορφη. Και η παρέλαση κούπα των πληρωμάτων συνεχίζεται. Κούπα Καμπάνα. Κούπα Καμπάνα. Ευρηματικότατος και αυτός ο τίτλος. Στο κόπα καμπάνα πάει το μυαλό σου, αλλά τελικά είναι κούπα. Στο κόπα καμπάνα πήγε το μυαλό μου, η αλήθεια είναι αυτή. Από όσοι άνθρωποι είναι κούπα. Αρετή και του χρόνου. Χρόνου. Χρόνια πολλά. Χρόνου. Και το πάρτι συνεχίζεται. Η ώρα είναι κάπου στις 3, αν δεν κάνω λάθος, γιατί 3 και 5. Και είμαστε εδώ ζωντανά στην Πάτρα, όπου προσπαθούμε να περάσουμε από άκρη σε άκρη τον παλμό του πατρινού καρναβαλιού. Γίνεται πραγματικά αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν έχω λόγια να σας το περιγράψω. Περιμένουμε και το επόμενο πλήρωμα. Ευρηματικές, καταπληκτικές στολές, απίστευτα κουστούμια. Άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες με το που τελειώνει το προηγούμενο καρναβάλι για να δημιουργήσουν για το επόμενο. Και ο κόσμος εδώ είναι πραγματικά μαγικός. Πάμε στους επόμενους σιγά-σιγά. Προς το παρόν, ας χορέψουμε. Και βλέπουμε λίγο και τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού. Να φωνάξουμε λίγο τη Βασίλισσα, την Ιωάννα Κυπρέου. Η οποία είναι ένα τρισχαριτωμένο τζίμι μου κορίτσι, 20 χρονών. Ιωάννα Κυπρέου, έλα λίγο μαζί μου. Η Βασίλισσα, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού. Θέλω δύο λόγια. Πώς νιώθεις? Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, έχω τα κρίση. Είναι απίστευτα, είναι υπέροχα. Είναι όλοι τόσο καλοί μαζί μου. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Θέλω να μου πεις πώς ένιωθες εκεί ψηλά. Δεν υπάρχει συνέστημα, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω αυτό που ένιωθα. Είναι απίστευτο. Τιμή μας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αγαπώ την Πάτρα, καλό καρναβάλι. Φιλιά πολλά. Όλοι είναι σε θέση να συνεχίσω. Γεια σου, όμορφη μου. Καμός γίνεται, υπέροχα κοστούμια. Ποιοι είστε εσείς? Τσιου τσιου. Το κλουβί είναι αυτό. Όλησε. Το κλουβί είναι αυτό. Τσιου τσιου. Χαμός γίνεται. Υπέροχο είναι αυτό το άρμα. Κάτσε λίγο να πω μέσα. Κάτσε. Να σου πω, τι ωραία. Είστε το κουκούλι. Γίνεται πεταλούδα όμως μετά. Γίνεται πεταλούδα και τι πεταλούδα. Έτσι ακριβώς. Γίνεται πραγματικά πανικός. Ένα απίστευτα πάρα πολύ ωραίο πλήρωμα μας περιμένει. Εμείς σιγά σιγά όμως θα πάμε για ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.
και θα επανέλθουμε εδώ στην Πάτρα, στο ρυθμό του καρναβαλιού, εδώ που η ζωντάνια, ο χορός και το κέφι έχουν τον πρωταρχικό ρόλο. Και ένα υπέροχο άρμα. Δείτε τώρα πόσο φαντασμαγορικό είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Και πόσο καιρό πρέπει να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν αυτή τη μέρα να δώσουν το παρόν όσο πιο εντυπωσιακά γίνεται. Αυτό είναι το Cocoon Group και μην μπερδευτείτε, δεν σημαίνει ότι είναι το group που καθόμαστε σπίτι τηλεόραση κουκούνινγκ. Είναι τα κουκούλια τα λεγόμενα, τα οποία σε λίγο θα γίνουν πεταλούδες μάλλον. Δείτε πόσο ωραίο και εντυπωσιακό είναι. Τι όμορφα κουκούλια είστε εσείς. Το κοκκούν είναι. Κοκκούν. Με τα κουκούλια λοιπόν, με τα κουκούλια και το υπέροχο άρμα τους και το πλήρωμα να ακολουθεί εδώ από την πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, ζωντανά, ολοζώντανα, φεύγουμε για πολύ πολύ λίγο και επιστρέφουμε πιο καρναβαλικά από ποτέ. Πατρινό καρναβάλι 2014. Χαμός πραγματικά γίνεται εδώ πέρα. Γεια σας. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Τρίγκο, τον πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας. Είναι μεγάλη χαρά σας σήμερα, φαντάζομαι, με όλο αυτό που συμβαίνει για ακόμη μια χρονιά. Σήμερα τώρα είναι πια η κορύφωση όλων αυτών των ημερών. Από τις 18 Ιανουαρίου που κάναμε την έναρξη, σήμερα τελειώνουν όλα. Το βράδυ βέβαια με το κάψιμο του καρνάβαλου. Αλλά τώρα πια στη μεγάλη μας παρέλαση όλη είναι μια χαρά. Φοβηθήκατε λίγο με τον καιρό και όπως τον είδατε ή Πατρίνη ό,τι καιρό και να κάνει θα έδιναν έτσι και αλλιώς το παρόν. Τον καιρό δεν το φοβηθήκαμε, μάλλον ξεκίνησε να βρέχει αλλά φοβήθηκε αυτός και σταμάτησε. Να είστε καλά και του χρόνου. Να είστε καλά κι εσείς. Και συνεχίζετε την παρέλαση των πληρωμάτων, παιδιά. Πλήρωμα 60. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρό μας και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε λίγο το καρναβάλι των πατρών. Καρναβάλι των πατρών, συγγνώμη. Καρναβάλι των πατρών, Κωστή. Γεια σας. Πρωτοτυπούμε αυτή τη χρονιά, διεκδικούμε βραβείο εικόνα παρέλαση. Πες τι είμαστε. Ποκ. Μπράβο σου. Και εκτός από αυτό, είστε και πρώτοι στον κρυμμένο θησαυρό. Να τα λέμε, να τα λέμε. Ο Άρης Πέμπτης. Τζίμι μου, καταπληκτικά κοστούμια. Κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη πατρών και πατρών. Και υπεράριθμο πλήρωμα. Πόσα άτομα μπορεί να έχει ένα πλήρωμα? Μέχρι 300. Μέχρι 300 άτομα. Είναι το επίσημο. Περίπου δεν το ξεπερνάει κανείς, αλλά είναι πολλά τα γκρουπ. Στο τέλος είναι κάποια πολύ υπεράριθμα, τα οποία απλώς παρελάβουν. Φέτος έχουμε 125 πληρώματα. Και 30.000 καρναβαλιστές. Έχουμε το πλήρωμα, το οποίο είναι το πιο μεγάλο σε αριθμό. Ποιο είναι? Είναι νομίζω κάποιο που έχει γύρω στα 4.000 άτομα. 4.000 άτομα. Πώς δουλεύονται όλες αυτές τις στολές, πώς συνεννοείται όλος αυτός ο κόσμος? Είναι μια ολόκληρη βιομηχανία που δουλεύει για όλο αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω να χορεύετε. Δεν βλέπω να χορεύετε. Χορεύουμε, χορεύουμε. Για δώστε μου λίγο ρυθμό. Για δώστε λίγο το στον Αλφα και σε όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί το ρυθμό του Πατρινού Καρναβάλι. Έτσι. Χορεύουμε. Για τον Παναγιώτη μου που με βλέπει. Φιλιά στον Παναγιώτη της. Πρέπει να πούμε ότι τα άρματα που έχουν περάσει από εδώ είναι άκρως εντυπωσιακά. Είδαμε ορειβάτες, είδαμε οτιδήποτε πάει ο νου σου. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία με έξοδα από τα γκρουπ, με τη βοήθεια και τη χορηγία του Δήμου σε εγκαταστάσεις στο ΑΣΟ. Φτιάχνουν όλα αυτά τα πράγματα, δουλεύουν 2 και 3 μήνες πριν ξεκινήσει το καρναβάλι, αφού καταθέσουν την ιδέα και προσπαθούν να βρουν τα υλικά. Νομίζω είναι ένας τεράστιος αγώνας που έχει την επιβράβευσή του αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε και σιγά σιγά το επόμενο μας πλήρωμα, το οποίο έχει κάτι. Έχει κάτι μαγικό, έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν το ξαναδεί αυτό. Κάτσε να δούμε τι είναι. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί και δείτε πόσος κόσμος έρχεται από πίσω. Πατρινό καρναβάλι 2014 και συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ κόσμο που έχει να περάσει εδώ. Τι ωραίες το λες. Φαντασία. Τι είναι το επόμενο πλήρωμα? Να σου πω ότι εγώ έχω αφήσει άκρη τα χαρτιά μου. Είναι το group 107. Είναι το 107, ξέρουμε τον αριθμό του πληρώματος, αλλά θα μάθουμε γιατί έρχονται. Σιγά σιγά έρχονται κοντά μας και θα μάθουμε ποιο είναι το πλήρωμα. Είναι η παρουσίαση στο καρναβάλι του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας. Έτσι. Ένας σύλλογος με παραπάνω από 20 χρόνια υπηρεσία στο καρναβάλι, με θεατρικά δρόμενα, εκδηλώσεις, θεατρικά έργα καρναβαλικού περιεχομένου και όλα αυτά. Μια ομάδα με αστήρευτο κέφι και ζωντάνια πάνω από 25 χρόνια στο πατρινό καρναβάλι. Καρναβαλικό Κομιτάτο. Όλοι για σένα μου λένε είσαι η θεά του καρναβαλιού σε εκφώνηση. Είσαι η καλύτερη. Φιλιά στους πάντες, λατρεύουμε πόλη, Πάτρα, στηρίζουμε, αγαπάμε και περνάμε και τέλεια. Χίλια συγχαρητήρια σε σένα, γιατί όλοι μου λένε ότι είσαι τρομερή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Χαρά και αισιοδοξία. Αυτό, και χαμόγελο. Και χαμόγελο. Αυτό δίνει σε όλη την Ελλάδα το πατρινό καρναβάλι. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά και του χρόνου. Πάμε σε ένα ακόμα υπεράριθμο γκρουπ. Το είδα και χτες το βράδυ στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση. Είστε ή και λέγεστε. Είμαστε το 159 και λεγόμαστε Αριστοκρατοκράφτες. Αριστοκρατοκράφτες. Κράζετε τους αριστοκράτες. Κάπως έτσι. Χαμός. Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας, αυτό τα λέει όλα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ιστορία. Και του χρόνου, Δήμη, και του χρόνου. Και του χρόνου, Νίκο, που να σε καλά. Δεν σε βλέπω, αλλά έλα εδώ, έλα εδώ. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Είστε οι καλύτεροι, παρουσιαστές παρέλασης, αυτό έχω να πω μόνο. Και εγώ σας αγαπώ. Και εμείς σας αγαπάμε. Τζίμι μου, αυτοί είναι οι αριστεροκράχτες, αριστοκρατοκράχτες μάλλον. Αριστοκρατοκράχτες, μάλιστα. Αριστοκρατικό. Είστε και φαίνεστε. Μάλιστα. Πολύ χρώμα, πολύ φαντασία στη στολή. Πάρα πολύ ωραία, μοναδικά κοστούμια. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι κάθε πλήρωμα διαφοροποιείται εντελώς από το προηγούμενο ή το επόμενο. Μα υπάρχει μεγάλο συναγωνισμό σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν βραβεία. Αυτό είναι ωραίο. Υπάρχει μεγάλο συναγωνισμό σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν βραβεία και πρέπει κάποιο να ξεχωρίζει για να μπορέσει να νικήσει τον άλλον. Αν είναι όλοι οι ίδιοι, θα πρέπει να μοιραστούν κάτι. Τα πληρώματα φοράν τις στολές τους. Πότε και τα βλέπουν οι επόμενοι, γιατί πρέπει να υπάρχει λίγο ανταγωνισμός. Υπάρχει κριτική επιτροπή που κρίνει τα καλύτερα. Τώρα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μέρων υπάρχει κατασκοπία. Ο ένας μαθαίνει κρυφά τι έχει φτιάξει άλλος ώστε να μην φτιάξουν το ίδιο. Υπάρχει διαρροή ότι ξέρεις αυτό που λέμε να βγάλουμε εμείς το βγάζει και άλλος, μην βγάλουμε το ίδιο, να βγάλουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια ίντρικα και έτσι και ένα ενδιαφέρον για να γίνει αυτή η μάχη. Ευγενής ανταγωνισμός. Δεν μπορώ να το πω. Συγκλονιστική. Είστε συγκλονιστική, καταπληκτική, εξαιρετική. Ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου να είμαστε καλά όλοι. Μαριονέτες, συγκλονιστική. Τι ωραία μάσκα είναι αυτή που φοράς. Κατασκευασμένη με τα χεράκια μας. Με τα χέρια σας. Με τα χέρια μας κατασκευασμένη. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτό είναι Πάτρα. Αυτό είναι πατρινό καρναβάλι. Τα χαιρετίσματα στις αδελφές μου, στη γιαγιά και στο μικρούλι Δημητράκη. Παντού, καλά σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Και η παρέλαση συνεχίζεται, όπα. Κι είστε εσείς. Σαβουάρδιβ. Μας μαθαίνετε να φερόμαστε δηλαδή καλά που λέμε. Βεβαίως, αλλά έχετε κάτι γαλλικό πάνω σας. Ναι. Και του χρόνου. Πλήρωμα, Τζίμι μου. Είναι βλέπουμε το ότι οι κυρίες φοράνε διαφορετικά κοστούμια και οι κύριοι έχουν κάτι από γαλλική φινέτσα. Βέβαια. Πάντα. Και του χρόνου. Καλησπέρα. Είμαστε οι Savoir Vivre, γιατί καλοί τρόποι χρειάζονται και στο καρναβάλι. Είπες το πιο ωραίο. Να είστε καλά και του χρόνου. Είναι και πολλοί, Έχω έρθει όλο το Παρίσι εδώ. Πώς είναι. Ποιος ξέρει. Νομίζω ότι ζούμε πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Κάθε χρονιά που είμαστε εδώ, το διασκεδάζουμε
και ξεφαντώνουμε μαζί με τα πληρώματα κι εμείς. Εφέτος βλέπω μια πολύ μεγάλη ποικιλία στολές με πολύ φαντασία. Μπράβο, παιδιά. Κύμα, πώς είστε, ρε παιδιά, πώς είστε. Αγαπάμε, αγαπάμε Πάτρα, είμαστε τρελαμένοι. Γουστάρουμε, είμαστε σαβουάρ βίβρ. Πάντα με τρόπους, πάλι με καλή διάθεση. Πάντα, πάντα. Και καλά κάνετε, και του χρόνου. Παντελή. Κατερίνα. Θέλω να μου πεις για τώρα και για μετά. Για τώρα παρέλαση, χαμός. Και για μετά τελετή λήξη, τραγουδάνε όλοι εκεί. Τραγουδάμε στην τελετή λήξη. Αλλά τώρα παρελάβουμε. Πάω να τρέξω. Τρέξε λοιπόν, χόρεψε. Νομίζω, Τζίμι μου, ότι το συγκεκριμένο πλήρωμα είναι από τα πιο πολύ άριθμα πληρώματα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι από τα πολύ άριθμα και καλλιτεχνικά, γι' αυτό είναι μπροστά. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Αυτό, γιατί εσείς είστε το Πατρινό Καρναβάλι. Εσείς πρέπει να φέρετε να μιλάτε. Μπράβο σας. Να μιλάτε του χρόνου να έρθείτε. Του χρόνου όλοι οι δρόμοι θα οδηγήσουν στην Πάτρα. Καλέ, δεν τελειώνουν αυτοί οι Σαββουάρ Βιβ. Δεν τελειώνουν ποτέ. Γεια, γεια. Ευχαριστώ. Έχω γεμίσει δώρα. Πώς είστε, πώς είστε, πώς είστε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, είσαι ωραίος, έλα. Τρέπεσαι. Βρήκαμε και αντίπαλο, πες το. Είναι τροπαλός. Προχωράτε, παιδιά, χορέψτε μαζί μας. Πάμε. Γίνεται πραγματικά ένας πανικός. Τι να σας πω, ότι στέλνουμε χαιρετίσματα από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο. Αυτό το Σαββουάρ Βιβ δεν τελειώνει. Δεν πείσαι να τα φας όλα αυτά που σε κεράσει, να τα πάρεις 15 κιλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω βράδυ στην Πάτρα. Πάμε, παιδιά, προχωράμε, παιδιά. Προχωράμε, είστε ευγενικοί άνθρωποι εσείς. Προχωράτε. Και το επόμενο είναι ιδιαίτερο, Τζίμι μου, και πάρα πολύ ωραίο. Κι είστε ή και λέγεστε. Εγώ τον Παλαρόπολη. Πού το βρήκατε αυτό το τίτλο, ρε παιδιά. Γκουγκλαρέτε. Ακόμα ένα πολύ εντυπωσιακό, πολύχρωμο πλήρωμα. Και Τζίμι, πραγματικά. Πολύ ωραίες στολές, με άλογα για υπασία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, πολύ φαντασία, μπράβο. Πάμε λίγο παρακάτω, κινούμενα σχέδια. Κινούμενα σχέδια, για γύρνα λίγο εκεί που χορεύεις. Μπορεί να χορεύεις, αλλά μπορείς και να μου μιλήσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε το πλήρωμα. Πού είμαι, τη 45. Εντάξει, πες ποιος είσαι. Στα Σαλιγκάρια είμαστε, μετά την βροχή όμως. Πάντα δεν βγαίνουμε μετά την βροχή. Πάντα. Έτσι, μπράβο. Και του χρόνου. Να βάλει για πάντα. Για πάντα, για πάντα. Το φανταζόσουν ποτέ ότι τα κινούμενα σχέδια θα ήταν έτσι. Όχι, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο κόσμος φτιάχνει πολλές φορές και μόνος του τα καπέλα, του τις στολές. Εννοείται, πολύ προσωπική δουλειά. Δεν υπάρχει άνθρωπος να κάτσει στο κατασκευαστή αυτά και να πληρωθεί. Είναι Τζίμι, μεγάλη, Ελένη, συγγνώμη, θέλει να μιλήσει ο κύριος, παρακαλώ. Θέλω να σας πω ότι περνάμε πολύ όμορφα. Ελπίζω να περνάτε κι εσείς πολύ όμορφα. Εμείς περνάμε πάντα μαζί σας όμορφα. Θέλεις να μου πεις κάτι. Δεν θέλεις. Θες να σου δώσω ένα φιλί. Έχεις και τους θαυμαστές σου. Και συνεχίζουμε. Με καταπληκτικό ρυθμό και κέφι. Και το επόμενο πλήρωμα όμως που θα δείτε, γιατί το θυμάμαι πάλι από χτες, είναι επίσης πολύ άριθμο. Γεια! Και γίνεται πανικός. Και αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι που αποτελούν το πλήρωμα είστε την ομορφιά μας. Έτσι. Πλήρωμα 41, γνωστό και αυτό για τα χρόνια του. Δίνουμε το ρυθμό. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, να έχουμε καλό καρναβάλι. Πάτρα μας αξίζει πάρα πολλά και πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε κάτι το καλύτερο δυνατό για να το ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο. Και το δίνουμε νομίζω. Καλή συνέχεια. Αυτή είναι φασαριώζη, δεν είναι. Ναι, είναι φασαριώζη, είναι καλλιτέχνη, είναι ηθοποιή, τα κάνουν όλα, τα όλα, τα πάντα τα κάνουν. Έλα εδώ, αγάπη μου, έλα εδώ, έλα εδώ. Καλέ. Προσοχή, προσοχή. Κατερίνα, πρέπει να πω κάτι. Προσοχή.
Με τραβάει. Κάτσε παιδί μου να τραβήξει η κάμερα. Κατερίνα. Παρακαλώ. Κατερίνα, τα περνάω χάλια. Δεν είμαι καλά χωρίς εσένα. Μαλακίε. Συνεχίζουμε. Φασαριός είναι η επόμενη. Είναι πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν και από θεατρικές ομάδες, από ομάδες μουσικής. Τίποτε τώρα. Όχι, όχι, τίποτα δεν κάνει. Όχι, σας ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Είσαι κούκλα, είναι κούκλα και το Κφατρινό Καρναβάλι. Ευχαριστούμε σε όλους όσους έχουν έρθει. Είστε υπέροχοι, είστε αλλιώς. Αυτό θα πει Πατρινός, αυτό θα πει Κέφι, αυτό θα πει Ζωντάνια. Φιλιά στη Βούλα που κρατάει τον εγγονό. Όλα τα μηνύματα παίρνουν. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πες μου ότι κοιμάται. Κοιμάται. Κοιμάται, πώς κοιμάται. Μοιάζει στον μπαμπά της. Άμα νιστάζει, κοιμάται. Τι συμπεράσεις κι εσύ, ε. Σε λίγα λοιπόν χρόνια, 150 σχεδόν χρόνια, το καρναβάλι της Πάτρας ολοκληρώνει δύο αιώνες απόλυτης χαράς διασκέδασης και αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού. Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή, η γιορτή που όλοι ετοιμάζονται για να βρεθούν εδώ και έχουμε και επόμενο πληρώμα, καταπληκτικό κουστούμι. Ποιοι είστε εσείς? Σαλβαδόρ Νταλί. Α, Σαλβαδόρ Νταλί. Και τέχνη. Γεια. Καλλιτέχνες. Φιλιά στη Μύκονο. Οι καλλιτέχνες του Σαλβαδόρ Νταλί. Ελένη, εδώ πέρα είναι όλοι ζωγράφοι, φοράνε τα κουστούμια του Νταλί. Έχουν επικεντρωθεί στο θέμα. Και είναι πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια σε όλους. Πάμε, παιδιά. Πάμε, ρε, πάμε, 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 πάμε. Πάμε, πάμε να δώσουμε το ρυθμό μας. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Γεια σας. Γεια σας. Περνάτε καλά. Μια χαρά. Παρελάβνω, Ελένη, παρελάβνω. Τζίμι, μη φεύγεις. Τζίμι μου, είναι αυτό που λέγαμε και από την αρχή, ότι όλοι εμπνέονται από κάτι και... ...φία του που φοράγε με κάτι ποτήρια και με αυτή τη γραβάτα και με αυτό το καπέλο και ότι κάνανε θέμα. Πολύ απλό. Πανεύκολο και πολύ καρναβαλικό. Πολύ χρωματιστό. Γεια σας, από Σαντορίνη. Φανταστικά περνάμε. Τέλεια. Όχι μήνα να θες. Από Σαντορίνη. Έρχονται από όλη την Ελλάδα. Και δύναμη του Πατρινού Καρναβαλιού, να πούμε ότι είναι και οι εθελοντές, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν είναι πατρινοί μπορεί να συμμετέχουν σε ένα πλήρωμα. Αυτό συμβαίνει γιατί η Πάτρα είναι φοιτητούπολη. Οπότε, κάποιος φοιτητής που έρχεται να σπουδάσει εδώ, φεύγοντας μετά την πρώτη του επαφή με το καρναβάλι, πάει στην πατρίδα του και λέει: Παιδιά, ελάτε το καρναβάλι. Όλοι, 70-80 άτομα σε δύο σπίτια, σε τρία σπίτια, να βοηθήσουμε να παρελάσουμε γιατί δεν το έχουν ξαναδεί. Είναι αυτό που είπαμε, ότι όταν έρχεσαι για πρώτη φορά, ξανά έρχεσαι για πολλά χρόνια μετά. Αυτό έχει πάθει και εσύ, δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Εγώ θα σου πω του χρόνου τώρα, γιατί είναι η πρώτη μου φορά στο Πατρινό Καρναβάλι. Ελπίζουμε και... τουλάχιστον να περνά καλά μαζί μα. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπέροχα και μοναδικά. Και συνεχίζουμε με το επόμενο πλήρωμά μα, το οποίο καταφθάνει και βλέπω αλογάκια, βλέπω λούκια. 2.22, αν δεν κάνω λάθο, είναι το πλήρωμα που έρχεται. Και οι κατασκευέ πάντα είναι καταπληκτικέ. Να σας ρωτήσω κάτι. Ένα πλήρωμα που συμμετέχει μία χρονιά με κάποια στολή, με κάποιο θέμα, μπορεί να ξαναείνει και την επόμενη χρονιά με το ίδιο θέμα. Με το ίδιο θέμα ποτέ, το θεωρεί ντροπή. Απλώς στα σπίτια όλων αυτών των ανθρώπων υπάρχουν τεράστιες ντουλάπες με πάρα πολλά κουστούμια που τα φυλάνε και βγαίνουν μετά στα μαζί. Ελένη, έλα μαζί μου. Ο Αρίστος είναι αυτός που κατασκευάζει όλα αυτά που βλέπεις. Αρή, εσύ είσαι ο εμπνευστή. Αριστίδη, Αρίστος. Αρή. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Αρίστο. Αρίστο. Αυτοί με φωνάζουν Άρη δεν ξέρουν ότι είμαι παοκτζής παρόλο που είμαι πατρινός. Αγαπώ και μόνο. Πάω και εκδρομές ναρκωτικά. Έλα ρε εσύ Αριστίδη τώρα, μου το χαλάς ρε Αριστίδη. Αρίστος καταπληκτικός. Προσοχή, προσοχή. Έφυγα, γεια σας. Μόλις τελείωσε η ζωντανή μου σύνδεση με τον Αλφα, σας χαιρετώ. Θα είμαι πάλι μαζί σας του χρόνου. Γεια σας. Έχω να εκτελέσω ένα πρόγραμμα.
Παλογάκι, με πάει. Όπα. Κύριε Πολίτη, πρέπει να κάνετε δίαιτα, λέει. Ναι, πρέπει να κάνω δίαιτα. Εγώ όχι. Το άλογο δεν αντέχει. Όπα, κατεβαίνω. Βοηθάτε, ρε! Και εδώ είναι και το άρμα το οποίο καταφτάνει. Τα οποία κατασκευάζονται στον ΑΣΟ, σε έναν ειδικό χώρο που έχει δώσει ο Δήμος Πατρέων στα πληρώματα και μόνοι τους κατασκευάζουν όλες αυτές τις υπέροχες δημιουργίες. Πόσα χρόνια βγαίνετε στο Πατρινό Καρναβάλι? Πόσα χρόνια βγαίνουμε, καμιά δυσκολία. Ηλικία Αντριανή. 5 χρόνια. Λάκτο. Με βροχές, με κρύα. Μην κοιτάς, 23 είμαστε. Και σας εύχομαι άλλα 25 χρόνια να βγαίνει. Πάρα πολύ. Ζακελίνα. Και εσένα επίσης, να είσαι εδώ να μας καλύψεις. Να είστε καλά. Θέλω να μου πεις, Ζακελίνα, μου αν ανέβω θα μ' αντέξεις. Το συζητάς. Είσαι σίγουρη? Ξέρω εγώ για να αντέξει αυτό. Θα αντέξετε και οι δυο μας. Οι δύο αντέχουμε. Γιατί εμείς εδώ στην Πάτρα αντέχουμε. Πολλά. Και ακόμα περισσότερα. Θα μου δώσεις να κάνω μία. Και του χρόνου. Διαδραστικό εδώ το καρναβάλι. Όπα, όπα, όπα. Είναι αυτό που λέμε speechless. Δεν βρε καλύτερα ακούτε. Όσο σήμερα δεν έχει άλλο και του χρόνου χρόνια πολλά. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το επόμενο πλήρωμά μας, το οποίο είναι τα παιδιά κουμπιά, εξού και τα κουμπιά που φοράνε, έτσι. Πόσα χρόνια βγαίνετε στο καρναβάλι? Τα τελευταία 25. 25 χρονιά και άλλα 25. Σήμερα όλη η Ελλάδα! Βρε τι παιδιά κουμπιά είστε εσείς! Μπράβο σας! Ελένη! Ελένη! Θα γυρίσει Θεσσαλονίκη ελαφρώς μεταχειρισμένη, αλλά θα γυρίσει. Να σου πω, τόσο χορευταρού Αρτεμισία, δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει. Γίναμε ένα με τα παιδιά κουμπιά κι εμείς. Και πάμε στους επόμενους. Βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Βγαλμένο μέσα από τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Τι είναι? Αυτή η μέρα είναι η πιο ωραία μέρα της ζωής μου. Πώς σε λένε? Γιώργο Λίκη. Γιώργο, να μου πω κάτι λίγο. Μπράβο ρε Γιώργο. Να είστε καλά και του χρόνου. Θα μου το πεις, πάμε να χορέψουμε. Κουφάλες τραπεζίτες. Έρχονται. Ο γνωστός κησές που όλοι αγαπάμε. Τους αγαπάμε πολύ. Γεια σου Σπύρο. Γεια σου Κατερίνα. Κουφάλες, κουφάλες τραπεζίτες. Είστε κουφάλες. Τραπεζίτες, όχι κουφάλες και έτσι. Όχι μόνο κουφάλες και έτσι, είστε τραπεζίτες κουφάλες. Τι έγινε? Και του χρόνου. Και του χρόνου, να είμαστε καλά. Και συνεχίζουμε, τραπεζίτες με πολλά ευρώ πάνω στις στολές τους οι συγκεκριμένοι, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πιο περιζήτητο πλέον πράγμα. Είστε μια κουφάλα τραπεζίτη. Τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και τα πληρώματα και η παρέλαση συνεχίζεται. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εμείς φεύγουμε για πολύ πολύ λίγο και επιστρέφουμε στον Αλφα. Πατρινό καρναβάλι 2014. Πατρινό καρναβάλι
Γιάννη, 2014, έπει τη συνέχεια. Και εδώ γεννάτε το ερώτημα, κύριε Γιώργο Ψωμιάδη, που είστε και υπεύθυνος επικοινωνίας της Κοινοφελούς Επιτροπής Δήμου Πάτρας, Καρναβάλι Πάτρας. Αν το, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα με αυτό το πλήρωμα που βλέπω εδώ πέρα. Είναι ένα ερώτημα που ποτέ δεν θα απαντηθεί δυστυχώς. Πώς πάει το καρναβάλι, γίνεται χαμός, η συμμετοχή του κόσμου είναι τεράστια. Η συμμετοχή είναι τεράστια, πάμε πάρα πολύ καλά. Όσο περισσότερο έβραχε, τόσο περισσότερο πορωνόμασταν. Εγώ, σαν υπεύθυνος επικοινωνίας, θέλω να ευχαριστήσω τον Αλφα, εσένα, Ελένη μου, την Κατερίνα, τον Τζίμι. Πάμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτό που βλέπει η Ελλάδα είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό του πατρινού καρναβαλιού. Και του χρόνου πρέπει όλοι να έρθουν ακόμη περισσότερο κόσμο στην Πάτρα. Γιατί το πατρινό καρναβάλι δεν μπορεί μόνο να περιγραφεί από ένα μικρόφωνο, αλλά αν δεν το ζήσει από εδώ, δεν μπορεί να το νιώσει. Έχει απόλυτο δίκιο, τεράστιο δίκιο. Ακριβώς, Γιώργο. Και ο καιρός ο καλύτερος για μας. Ο καιρός, όπως είπε και ο Τζίμις χθες, η βροχή είναι το κομφετί του Θεού. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα εδώ στην Πάτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και πάμε. Συνεχίζουμε με το επόμενο πλήρωμα. Πόσα χρόνια καρναβαλίζεστε εσείς? 23 είμαι, 22. Πρώτο χρόνο άρρωστη. Αλήθεια? Τι να κάνω, η δόλια από μικρή, από ενός χρόνου. Δεν πειράζει, θα τα αναπληρώσει τη συνέχεια. Καρναβάλι. Καλό καρναβάλι. Μηνυματάκι, που θα ήθελα. Όπως ξεκινήκαμε στους δρόμους στο καρναβάλι, να δώσουμε μια χαρούμενη νότα, έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τα προβλήματά μας. Έτσι, αισιόδοξο μήνυμα, πατρινό καρναβάλι 2014. Συνεχίζουμε. Πρέπει να μάθουμε όμως ποιο πλήρωμα είστε. Σχιζοφρένεια και 133. Λογοπαίγνιο, σχιζοφρένεια με σχιζοφρένεια. Θέλεις να μιλήσεις σε μένα? Ναι. Γεια σου μπαμπά, γεια σου γιαγιά. Γεια σου παπά, γεια σου γιαγιά. Πάμε, πάμε να δούμε τι γίνεται και παρακάτω. Πανικός, πανικός. Εδώ, έναν έρωτα δικό μου παιδικό, ένα παιδικό μου έρωτα. Να είστε καλά. Υπέροχα. Μπράβο. Και συνεχίζοντας όσο καταφθάνω και το επόμενο πλήρωμα, μοναδικές στολές, απίστευτες μάσκες, είναι όλοι και όλοι ο καθένας τους ξεχωριστή. Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Ποιο πλήρωμα είστε εσείς? 191, Δημούτσουνη. 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 Νάτος, ο περιούολόγος. Έτσι. Κάτι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σε λίγες μέρες το πλήρωμά μας έχει ένα άτομο ΣΥΣ. Περιμένουμε ένα βασικό στέλεχος του πληρώματος, τη Στέλλα, να γεννήσει. Να σας ζήσει, να δει. Να είστε καλά. Γιάννη μου. Και του χρόνου. Και του χρόνου, αγάπη, και του χρόνου. Καταπληκτικές στολές πραγματικά. Μοναδική, πόσα χρόνια εσείς καρναβαλίζεστε? Πώς. Πόσα χρόνια κατεβαίνετε? 20 χρόνια. 20 χρόνια. Καλό καρναβάλι! Και χορευτής βλέπω εσύ. Πόσο μπορώ, όσο αντέχω. Πόσο κάνεις αυτό, πόσο κάνεις? 20 χρόνια, τουλάχιστον. Το χορό, το χορό θέλω. Το χορό κάνει όλα καλιά και, αλλά μου αρέσει το λάκι. Πιο ωραία μουσική. Έτσι, να είσαι καλά και του χρόνου. Είμαι πάρα πολύ περίεργη, Τζίμι, αν με ακούς, τι θα σκαρβιστούν και του χρόνου οι καρναβαλιστές, γιατί τα καρναβαλικά εργαστήρια με το που τελειώνει η σημερινή παρέλαση, η τελετή λήξης δηλαδή του πατρινού καρναβαλιού, ξεκινάνε για τα επόμενα. Ελένη μου, δύο δηλώσεις θέλω. Μία δήλωση θέλω από τον Χρήστο Ορτένζιο, τον σκηνοθέτη του πατρινού καρναβαλιού, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για όλα. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Όλα καλά. Περνάμε καλά. Περνάμε μια χαρά. Ευχαριστημένος αφεντικό, ευχαριστημένος. Όχι αφεντικό ποτέ. Όλα καλά, όλα καλά. Αφεντικό στον αέρα. Όχι, όχι. Φιλιά στο γιο σου. Φιλιά στο γιο μου και στη γυναίκα μου. Και δώσατε την καλύτερη πάσα, παιδιά, για να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, τους κάμεραμάν, τους τεχνικούς μας, που δουλεύουν για να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με ξεκούφανες. Τον απίστευτο Steadicam, κύριο Τζαβάρα. Έλα, δείξε μία. Αυτό τον άνθρωπο. Τζίμι μου, αυτό το άρμα, το καταπληκτικό με τους καθρέφτες, ποιο πλήρωμα είναι? Ναι, είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Α, είναι η Δημούτσουνη. Η Δημούτσουνη, ναι, γι' αυτό έχουν το καθρέφτη, ο οποίος έσπασε τη διαδρομή, θα έχουν 7 χρόνια χρυσουζιά, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, νομίζω... Ανέβηκε και η Βασίλισσα πάνω. Νομίζω ότι η χρυσουζιά δεν σας πιάνει εσάς. Όμως, καμία σχέση. Και του χρόνου, πριγκίπισσά μου. Και έρχονται οι μεγιστάμνες σε λίγο, μετά από τους Δημούτσουνους, ένα πάλι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ευρηματικό πλήρωμα. Με
ευρωπαϊκές. Πλήρωμα 25. Νομίζω πως πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το πλήρωμα, έτσι πως είστε παρέα. Γύρω στα 8 χρόνια. 8 χρόνια όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι να τα 28ήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Κι άλλο λογοπαίγνιο. Μεγιστάνες, μεγιστάμνε. Είναι αυτό που σου είπα, βρίσκουμε τη στολή και τον τίτλο, ή πρώτα τον τίτλο και μετά τη στολή. Νομίζω, Τζίμι μου, οι στάμνες μας μείνανε πια. Ας τις σπάσουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεθεί μέσα. Και το επόμενο πλήρωμα, το οποίο πλησιάζει απειλητικά, ενώ έχουμε ακόμα να δούμε πάρα πολλά, είναι πολύ εντυπωσιακό, λαμπερό. Το χρώμα, το χρώμα στις γυναίκες είναι περίπου είναι το χρώμα της βασίλισσας, κατά σύμπτωση. Το ροζομόβ αυτό, το φούξ όπως το λέμε. Γεια σας, δούμε. Πόσα χρόνια είστε εσείς εκεί στα καρναβάλι της Πάτρας? Είμαστε 7 χρόνια με αυτό το group 136. Μπράβο σας. Είμαστε η δισκοπάθεια. Δισκοπάθεια. Και εσύ δισκοπάθεια. Εγώ μεγάλη. Πλήρωμα 136. 136. Και του χρόνου πλήρωμα 136. Σφυρίζει. Εντάξει. 125 πληρώματα φέτος στην Πάτρα. Τα νούμερα μην σε μπερδεύουνε. Το νούμερο το παίρνεις μία φορά και μπορεί να μην βγεις, να βγεις, να ξαναβγεις μετά. Οπότε τα νούμερα μπορεί να έχουμε φτάσει στο 700, στο 800. Άσε αλλά που τώρα παίζει ρόλο με τη σειρά που εμφανίζονται και τη θέση που παίρνουν στο παιχνίδι του κρυμμένου της Αναλόγως τι βαθμολογία έχουν φέρει στα παιχνίδια. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να ζήσουμε ένα βενετσιάνικο όνειρο. Αυτό! 130. Πόσα χρονοκοί είστε εσείς, είστε πιο πλήρωμα. Βενετσιάνικο όνειρο. Έχετε από Βενετία, από Ιταλία, Φαινόμαστε. Τα περαμέντο. Αυτό είναι που λέγαμε και πριν, ότι το πατρινό καρναβάλι έχει κάτι από Ιταλία, έχει κάτι από το περαμέντο. Βενετσιάνικο όνειρο. Όνειρο βενετσιάνικο. Όντως, πραγματικότητα. Το πατρινό είναι πιο ωραίο. Συμφωνώ. Και του χρόνου. Και του χρόνου και σε εσάς. Έχουμε έρθει από το Βουκουρέστι. Μένουμε Ρουμανία. Ήρθαμε μόνο για το καρναβάλι. Χαιρετισμού στο ελληνικό σχολείο, στο Βουκουρέστι. Χαιρετισμού σε όλους τους Έλληνες που είναι εκτός Ελλάδας. Φιλιά πολλά εκεί. Και υποδεχόμαστε, Τζίμι μου, τους επόμενους και Κατερίνα μου, οι οποίοι είναι, κάτσε να μάθω εδώ. Ποιο πλήρωμα είστε? Είναι 36. Είμαστε η έκπληξη, το νούμερο 36. Είστε έκπληξη, πραγματικά. Είστε εκπληκτικοί βασικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και του χρόνου. Έκπληξη! Έκπληξη! Καλό καρναβάλι! Επίσης! Συνεχίζουμε λοιπόν στο ρυθμό. Κάτι με μαγικά χαλιά βλέπω. Για να δούμε. Ακόμα τρέχουμε. Ακόμα τρέχουμε. Τρέχετε ακόμα. Η Βασίλισσα πάντως περνάει καταπληκτικά νομίζω. Τρέχει με τα πληρώματα. Πού είναι το όνομα? 135 το πλήρωμά μας. Όμως η πανέμορφη Ελένη, καλό καρναβάλι. Γεια σας, Βασίλισσα. Προχωράτε, παιδιά. Και αυτές επίσης μοναδικές στολές και μοναδικά κοστούμια. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το θέμα, ποιος το σκέφτηκε? Δεν πιστεύω να έφυγε κανείς. Θα στέλνω όλους τις θέσεις σας, εντάξει. Για να δω, είστε όλοι εκεί. Νομίζω. Υπτάμενα χάλια. Είστε υπτάμενο. Χάλι με μαύρο. Τα υπτάμενα χάλια μας. Είναι τα υπτάμενα χάλια μας. Πετάμε όμως, πάμε μακριά από τα υπτάμενα χάλια μας. Δίκυκλο, δίκυκλο. Είσαι υπτάμενος ή gentleman? Φτάμενο σήμερα, τζέντλμαν από αύριο. Πετάτε. Γεια σας. Πετάτε. Πετάμε φυσικά, πάντα πετάμε. Για πέταμα είσαστε. Και χορέψτε λίγο μαζί μου. Δεν θέλει να χορέψει κανείς μαζί μου. Μα είναι δυνατόν. Και συνεχίζουμε με το επόμενο μας άρμα. Ένα χορό.
Ερμπουχαρ, α, είναι το άρμα των υπτάμενων χαλίων, Τζίμι, έτσι. Είναι των υπτάμενων χαλιών. Χαλιών. Τα χάλια των χαλιών. Είναι η Ερμπουχαρ, είναι η εταιρεία που ανεβαίνει στο χαλί και σε πάει όπου θες. Εντάξει, από εδώ μέχρι τα ψηλαλόνια, ας πούμε, μέχρι εκεί δεν βλέπω. Δεν ξέρω τώρα αν θα εμπιστευόμουν να ανέβω στην Ερμπουχαρ έτσι πως τη βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Η Ερμπουχαρ έχει ένα πορτοροδοκόκκινο. Γεια σας! Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Να σου πω, είναι λίγο κουραγιά, πάμε. Που βρήκε το κρυμμένο του σαυρό. Θα μια βόλτα. Που βρήκε το κρυμμένο του σαυρό. Δύο λόγια, έλα, σε παρακαλώ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και τώρα από το αύριο καλή Σαρακοστή. Έχω να πω ότι αυτό είναι το καρναβάλι. Αφωνία. Από αύριο αφωνία. Πάντα. Ζωντανά είμαστε. Είμαστε στον Αλφα. Θα είμαστε μέχρι τις 5 παρά που νομίζω ότι αρκεί η παρέλαση εδώ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου της Κυριακής. Πανκ μέτρων Άριστον. Πανκ μέτρων Άριστον. Ναι, είναι το καπέλο, είναι λίγο πανκ τα παιδιά, αλλά έχουν και ένα μέτρο στο καπέλο. Είναι αυτοί που έχουν βρει τον κρυμμένο θησαυρό, είναι αυτό το πλήρωμα. Όχι, 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 αυτό είναι το 60. Α, αυτό είναι το 60. Ποιο βρήκε τον κρυμμένο θησαυρό φέτο? Να σου πω, είσαστε. Από αυτά είμαστε. Από μπράβο. Άστε καλά. Πανκ είναι η στολή και το μέτρο στο καπέλο. Έτσι. Πόσα χρόνια εσύ, αγαπημένη καρναβαλίζεσαι? Ορίστε. Πόσα χρόνια κατεβαίνεις στο καρναβάλι? 30. 30 χρόνια. Μπράβο, 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 μπράβο. Όλα και καλά. Πανκ μέτρων Άριστον. Γιατί τα μέτρα μας σώσανε. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Και αυτό είναι τα το άρμα καπέλα τους. Σας είναι καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να δώσω πολλά φιλάκια στην κορούλα μου που με βλέπει. Φιλιά στην κόρη σου. Φιλιά σε όλους τους μικρούς. Χρόνια πολλά. Και αυτό, Τζίμι, μου έλεγες ότι είναι το άρμα τους. Τον πάκ με πρόνοια για τη βροχή. Όπως βλέπεις, τέντα και να βρέξει δεν έχουμε πρόβλημα. Μια χαρά. Δεν βλέπω τις ρόδες εδώ τεράστιες. Δεν καταλαβαίνει είναι, τίποτα. Ναι, είναι τραχτέρ. Εδώ πρέπει να τραβήξει όλο αυτόν τον κόσμο. Πάλι από καμιά 70 κιλά ο καθένας απάνω. Με την καλή την έννοια. Και αυτό είναι ένα πάλι πολύ μεγάλο πλήρωμα. Και νομίζω ότι όσο προχωράμε στη σειρά, τα πληρώματα που ακολουθούν θα είναι. Θα γίνει ένα χαμός. Είναι αυτό που μου λέει. Ναι. Και αυτοί έχουν δύο άρματα. Έχουν και αυτό δικό τους. Πανκ μέτρων Άριστον. Έχουν δύο άρματα. Δεν υπάρχει περιορισμό. Μπορεί να κάνει και να βγάλει οποιοδήποτε συνδυασμό. Να βγάλει σπονδυλωτά, να βγάλει δύο-τρία που να εξιστορίζει μια ιστορία σταδιακά. Τζίμι, σε ζητάνε. Σε ψάχνουνε! Σε ψάχνουν το κοινό σου! Μάκο! I am back! Χάρης, χάρης εσένα! Μου την πέσανε, μου την πέσανε εδώ! Η Όλγα και ο Γιάννη! Για πείτε... Χρόνια πολλά! Η φιλοσοφία της ζωής! Το πασέτο μετά θέλω, το πασέτο! Και του χρόνου! Καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Και του χρόνου συνεχίζουμε, πατρινό καρναβάλι! 2014 και δεν σταματάει το κέφι και η ενέργεια εδώ που παίρνουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω λίγο να περνάει στα σπίτια σας και στο επόμενο καρναβάλι, αν δεν βρίσκεστε στην Πάτρα, να πάω να φορέσετε ό,τι... Γεια σας, γεια σας. Καλά και πολλά. Έτσι. Καταπληκτικό μαλλί όπως παν. Δεν μπορείς να πεις. Το καλύτερο. Από χθες το φτιάχνω. Από χθες, Προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό το κοκόρι. Χρώμα, πώς το βλέπεις το χρώμα. Το χρώμα, πώς το βλέπεις. Το χρώμα είναι καταπληκτικό, έπιασε. Ωραίο, έτσι. Μπράβο. Παρόλη τη βροχή δεν μου έχει ξεβάψει. Είναι ανεξίτηλο. Έχω βάλει και λόγκο. Και του χρόνου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φιλιά, καλή. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν άρμα του Τανκ μέτρων Άριστον. Και είναι συνεχίζουμε και βλέπω. Πανκ μέτρων Άριστον, έτσι. Στο επόμενο πλήρωμα, παιδιά. Μπράβο και το χρόνο, παιδιά. Όλες τις ηλικίες από ό,τι βλέπω να έρχονται στο επόμενο μας πλήρωμα, έτσι. Γιατί από μωρά στην Κούνια, τα παιδιά εδώ στην Πάτρα καρναβαλίζονται. Μέχρι να μπορούν να περπατήσουν, καταλαβαίνετε. 80 και μακριά.
Και μετά το καρναβάλι για κάμια εβδομάδα δεν περπατάνε, είναι όλοι πτώματα. Δεν έχει σημασία τι κάνουν μετά. Το θέμα είναι τι κάνουν αυτές τις μέρες. Ποιο πλήρωμα είστε εσείς? 11 κλαρινόμαγες και αρπανίφες. Σύνθημα, κλαρίνο. Εγώ το έχω, σε σέ το δίνω. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σας. Αυτές οι αρπανίφες, οι αρπάνιφες, μ' αρέσουν πάρα πολύ και οι κλάρινο γαμπροί. Πολύ αυτό παίζεται τελευταία, κλάρινο γαμπρός. Για προσέχετε εσείς οι άνδρες. Όχι εμείς, οι άλλοι. Οι άλλοι. Η καλύτερη απάντηση, παιδιά, είναι το άρμα των κλαρινο γαμπρών, το οποίο καταφτάνει αυτός εκεί ο κύριος με... Κλαρινό γαμπρός, κανονικός. Έχει μία έτσι... Κανονικότατος. Όνομα και πράγμα που μια λέμε. Μια γοητεία παραπάνω, το βλέπετε. Είναι το μουσί, το μουστάκι, ξέρεις τώρα. Είναι όλο αυτό το... ο αέρας, ρε παιδάκι. Όλο αυτό το εσάνς. Αυτό, αυτό. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που βρίσκονται σήμερα εδώ και σε αυτούς που ήρθαν από άλλες πόλεις να μας παρακολουθήσουν απλά. Δεν κρυώνεις. Δεν κρυώνω. Φιλιά στην αδελφιά μου στην Άρτα. Με περιμένει πως και πως. Καλά. Σε βρήκε ο λαός σου, Ελένη, σε βρήκε ο λαός σου. Δεν υπάρχει εδώ πέρα. Νομίζω και ότι... ο Δήμαρχος χορεύει, βλέπετε έτσι. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι εδώ στην πλατεία Γεωργίου. Όλοι ξεφαντώνουν με το ρυθμό των DJ που παίζουν στο Θέατρο Απόλλων και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μουσικές τους επιλογές. Συγγνώμη, ένα μυαλό, μόνο καλοκαίρι. Δεν πειράζει, Κατερινάκη μου. Τώρα νομίζω ότι στο καρναβάλι δεν το χρειάζεται το μυαλό. Κέφι να έχει. Ακριβώς. Είναι το μόνο συστατικό. Κέφι, ζωντάνια, ρυθμός. Τίποτα άλλο. Και συνεχίζουμε μέχρι τις 5 παρά όπου θα τελειώσει και η παρέλαση των πληρωμάτων. Ποιος? Φωτογραφίες, φωτογραφίες εδώ παρακαλώ. Αυτά συμβαίνουν εδώ στην Πάτρα. Και το χαμόγελο δεν σταματάει ποτέ. Έρχεται και το άρμα. Με τις κοπελιές, αγκαλιάζει και εμένα καμία κάπου κάπου. Λίγο. Ο κλαρινογαμπρός έχει και σκουλαρίκι, σε παρακαλώ, έτσι, στα αυτή του. Είναι trendy. Και έρχονται, 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 έρχονται. Τι ωραία μπαλόνια, τεράστια μπαλόνια. Χρώμα σε όλη την πόλη. Πόσα χρόνια εσείς κατεβαίνετε στην παρέλαση? Πολλά, δεν ξέρω πόσα. Έχω σχεδόν ξεχάσει. Ποιο πλήρωμα είστε? 155. Που σημαίνει... Αρλεκίνη. Αρλεκίνη. Είστε η καλύτερη Αρλεκίνη. Πάντα. Αρλεκίνη και Αρλετούτη. Γεια σου, Ρεμπονέλη, με τα ωραία. Πολλές καρδούλες στο Μάγουλο βλέπω. Κι άλλο. Πού να το πάω κι αυτό. Κι αυτό μου πάει. Εσείς γιατί δεν ντυθήκατε ολόκληρη? Εγώ είναι η μόνη χρονιά φέτος που δεν ντύθηκα. Γιατί? Γιατί ήταν ο καιρός άσχημος. Του χρόνου ελπίζω να είμαι και εγώ μέσα. Να είστε καλά και του χρόνου εδώ, να είστε καλά. Για πάμε παρακάτω σε αυτούς που έρχονται. Καλό καρναβάλι σε όλους και στην Βόρεια Ελλάδα. Φυλάκια! Φυλάκια! Το πλήρωμα που έρχεται είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορώ να σας πω. Όπως όλα άλλωστε, εγώ θα σου δώσω ένα δώρο τώρα. Από μένα για σένα με αγάπη. Για πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Ο Γιάννης εδώ θα μας πει... Φουστανέλες βλέπω. Έχουμε ντυθεί ο Ρίγα Φεραίος καφετζής. Είσαι πολύ όμορφη πάντως. Του χρόνου θα βγεις στο δικό μας το γκρουπ. Θα είμαστε πάντα όλοι μαζί. Έτσι. Καλησπέρα, θέλω να δώσω τους αγωνιστικούς καρναβαλικούς χαιρετισμούς στη Βάθια Εβία, στον Αλέξη, στον Φίλιππο, στην Ασημίνα, στη Μάγδα που περιμένουμε παιδί. Στην Γιώργη, σε όλους, στην Υπερηγεία. Οι ατάκες σου χτεσινές ήταν πάρα πολύ καλές. Να είσαι καλά. Γίναμε ένα με το Ρίγα Φεραίο. Πού είναι η κάμερα, συγχαρητήρια. Η Ρίγα Φεραίο η οδός που είναι καφετέριες όλες και οι μισοί είμαστε Ρίγα Φεραίος και οι άλλοι μισοί είμαστε καφετέριες. Να πω κάτι για τον Υπουργό Οικονομικών. Όχι, ευχαριστούμε. Η Επανάσταση δεν θα κερδίσει ποτέ. Θα σας πάρουμε και τα σόβρακα.
χέρι και ένα τραγούδι. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το πως εικονίζει. Φιλιά στην Κέρκυρα. Να σας πω κάτι. Έχω βρει έναν εδώ, καρναβαλιστή, ο οποίος, δεν ξέρω, πού πας. Δεν πάει. Εντάξει. Φεύγει. Γεια. Ένα έχω να πω. Οι καλύτεροι δημοσιογράφοι της Πάτρας, ένας προς ένας. Έχω και fan club, ναι, έχω. Θέλω να μου πείτε ποιος, περίμενε. Ποιος έχει εμπνευστεί για να κάνετε αυτές τις στολές, ποιος τα φτιάχνει. Εκείνη και που φεύγει μακριά. Εκείνη φτιάχνει όλες αυτές τις στολές. Όχι. Πώς το λένε αυτόν που φτιάχνει στολές. Ένα χορυπνέεται αυτό. Δύο, τρεις. Μπράβο σας. Έτσι ξεφλουδίζει με την μπανάνα. Μπράβο σας. Να πούμε ένα μεγάλο καλησπέρα στα σφίλια από την Κιτέα. Το Γιώργο, φιλιά πολλά. Έτσι. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Πολλά φιλιά στην Βερτία, το φίλο μου το Περικλή, το αδερφό. Γεια σου Περικλή, γεια. Τουριστικός οδηγός έχει γίνει, θα μάθεις όλη την Ελλάδα. Είσαι πολύ όμορφη. Πώς σε λένε. Λίνα. 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 Και καρναβαλίζεσαι από μωρό, από ό,τι ξέρω εγώ. Ναι. Και θα είσαι για πολλά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι. Ναι. Και του χρόνου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίες στολές. Πολύ ωραίες στολές. Ευχαριστούμε πολύ. Πατρινό Καρναβάλι για πάντα από βάρη. Ο καθένας κάνει τη δική του. Πολύ. Όχι. Μόνο ένας ολονός. Υπέροχα. Και συνεχίζεται η παρέλαση, δεν έχετε λωμό. Πλήρωμα 29. Γεια σας. Γεια σας. Ατελείωτη. Και με αυτό το παλμό, με αυτό το ρυθμό, με αυτή την ένταση σας αφήνουμε για πολύ πολύ λίγο. Πατρινό Καρναβάλι 2014, μη πάτε πουθενά. Πατρινό Καρναβάλι 2014, βρισκόμαστε στην κορύφωση του κεφιού, της χαράς, της διασκέδασης, του γλεδιού και πόσες άλλες λέξεις μπορώ να πω για αυτό που συμβαίνει εδώ. Της σάτυρας, της φαντασίας και του χρώματος. Και πολύ ωραία τα λες, Κατερίνα μου. Έχει και περάσει. Να είστε καλά. Έχει περάσει ο μεγάλος όγκος της παρέλασης, αλλά συνεχίζουμε, έχουμε σχεδόν άλλο τόσο. Να είσαστε πάντα μαζί μας συντονισμένοι, να ζήσετε αυτό που ζούμε εμείς και την επόμενη φορά να είστε εδώ μαζί μας. Και μέσα από τη συχνότητα του Αλφα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι εσείς, νομίζω πως διασκεδάζετε μαζί μας. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί και στέλνει μηνύματα. Έχω την Αρτεμισία μαζί μου, η οποία Αρτεμισία έκανε ένα κακό στην Ελλάδα πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Αλλά εμείς ευχαριστούμε την Ελένη Τσολάκη που είναι μαζί μας. Κέρδισε το στόλο των Ελλήνων κατά την μυθοπλασία του έργου 300 και του Λεωνίδα. Να σου πω κάτι, είναι το τώρα θα βγει, περίμενε, γιατί εγώ είμαι λίγο πριν τις εξελίξεις, θα το δούμε και αυτό το έργο με την Αρτεμισία. Αλλά εδώ αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε, επειδή η εικόνα μιλάει από μόνη της, τα πληρώματα συνεχίζουν να παρελάβουν και έρχονται επίσης εντυπωσιακά πληρώματα με καταπληκτικές στολές. Για να δούμε λοιπόν εδώ τα πληρώματα. Γεια σου. Είσαι ο Νικόλας. Ναι. Και τι έχεις και την Νικόλα μου. Πες χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Φιλιά σε όσους με βλέπουν, πες. Για κοίτα εκεί και δώσε ένα φιλί. Στείλε ένα φιλί. Μπράβο, αγάπη μου, και του χρόνου. Εσείς πώς λέγεστε. Μινιάρες, μάρες, κουκουνάρες. Πώς το εμπνευστήκατε αυτό. Εντελώς τυχαία να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρουμε πώς βγήκε. Για Μίνιον πηγαίναμε. Όχι, η Νουνά είναι μια κυρία. Να είστε καλά, καλό καρναβάλι και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Τέλεια, μπορώ να πάω όπου θέλετε τώρα. Κατά
καταπληκτικό είναι, εδώ καταπληκτικό. Μπορείς, με μπορείς, με αντέχεις, ε. Με αντέχεις. Εδώ έχουμε, Ελένη μου, άλλη μυθοπλασία. Δεν έχουμε τη μυθοπλασία του σινεμά. Έχουμε τη μυθοπλασία του πατρινού καρναβαλικού κεφιού. Μια ιστορία δύο αιώνων. Γεια σου, αγάπη. Γεια σας. Ο ανιψιός μου, ο Κωνσταντίνος, είναι στη Γερμανία. Είναι 5 ετών και περίμενε στη τηλεόραση να με δει. Σ' αγαπάω. Βγαίνουμε στη Γερμανία, Ελένη. Βγαίνουμε, Τζίμι. Ωραία, βγαίνουμε πάντως όλοι. Εγώ πάντως ξεκουράστηκα λίγο. Κόνος, Άγιος Ιωάννης. Μήκονος, Ερμής. Φιλιά στη Μύκονο μας. Μύκονο, κάτι ξέρω από Μύκονο, έτσι. Πού είσαι, Κατερινάκη. Καλό καρναβάλι σε όλους, χρόνια πολλά. Φιλιά πολλά και στη Ζάκυνθο, βέβαια, να πω εγώ, που είναι η γιαγιά μου και όλη μου η οικογένεια και με παρακολουθεί, εννοείται. Μανάβης, μάνα μου. Μανάβης, μάνα μου, μανάβης. Μανάβης, μάνα μου. Κάνω καμπάκ, καμπάκ στο με ρωτάτε. Ωραίος, τι ωραίος. Ωραίος το ρίχος. Δώσε. Μανάβης, μάνα μου, για σένα είναι το γκρουπ. Έτσι, έτσι, έτσι. Ανάβη, ανάβη. Κάτι ξέρεις, Τζίμι. Και πάρα πολύ ωραίο άρμα, Τζίμι μου, το οποίο έρχεται, έτσι. Πλήρωμα 105. Είναι καθαρά αποτύπωση του ονόματος με θέλω εικόνα. Το χορευτή εδώ, αυτό να τον ήθελα πάρα πολύ κάτω. Τι κάνει, τι κάνει. Είναι άπεπτος, ξέρει να χορεύει. Αυτός για Μανάβη. Είναι μάλλον ο ρυθμός του πατρινού καρναβαλιού, ο ίδιος ο ρυθμός. Έχετε το χορό και το ταλέντο μέσα σας. Πόσο είναι? Είναι 13 μηνών. 13 μηνών και τον έχεις φέρει στο καρναβάλι. Πάντα. Ξεκινήσουμε από φέτος. Η πρώτη του χρονιά. Η πρώτη χρονιά, ναι. Το θες αυτό εσύ, ε. Γεια σου, Τζίμι. Στο καλό. Και του χρόνου, να είστε καλά. Έλα, λέμε. Γεια σου, Τζίμι. Πλήρωμα 148. 148 πάντα. Κότε. Κότε λίγο είναι και εδώ και σαν φαρφάλο. Άμα το έλεγα αυτό, παίξε μου και γλίστρισε. Γεια σου, κουκλάρα μου. Τι κάνεις, φιλιά πολλά. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, καλά καρναβάλι σε όλους. Πόσο λένε, ομορφιά μου? Σοφία, είσαι πανέμορφη. Και εσύ είσαι πεντάμορφη. Γεια! Τι ωραίο είναι αυτό που φοράς στο κεφάλι σου, τι ωραίο. Ευχαριστώ. Γεια σου, καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι. Ευχαριστούμε. Περνάς τέλεια εδώ. Να σου πω κάτι. Ναι. Μ' αρέσουν πολύ οι στολές σας. Από πού το σκεφτήκατε με τα ρόζα? Είμαστε κόντελε κουίνι από τα μακαρόνια. Και κόμι στις φαρφάλες. Είναι η και του χρόνου. Να είστε καλά. Είναι, Ελένη μου, ο τίτλος, τον οποίο αν τον πεις, πάει. Μέχρι να τον πεις, βράδιασε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και ξέρεις τι γίνεται, Τζίμι, νομίζω ότι μέσα στα τόσα χρόνια, όντας τα ίδια πληρώματα, μετά γίνεσαι τόσο φίλος με τον άλλον. Που δες και του χρόνου να ανοίξεις την ίδια παρέα. Εγώ έχω γίνει ένα. Τζίμι, είναι το παιχνίδι ωραίο μέχρι να κάτσουν να σκεφτούν να βρουν κάτι άλλο που δεν έχει ξαναβγεί ποτέ και θα είναι πρωτότυπο ώστε να μην μπορεί να το αντιγράψει κανείς. Είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη αυτή. Μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάτε. Είναι σαν να είστε πολύ. Δεν το βάζουμε κάτω. Ποτέ. Είναι ένας ρυθμός ο οποίος σε παρασύρει και σε συνεπέρνει κιόλας. Δηλαδή και ο πιο σοβαρός θέλει να κουνηθεί. Τι ελικοπτεράκια βλέπω, τι χρώμα. Και ο κόσμος κερνάει και με γλυκά. Καλά, θα σου είπα πολλά κιλά. Φαντάσου να τα τρώγαμε όλα αυτά καθόλου τη διάρκεια. Δεν θα μιλάγαμε καθόλου. Το συγκεκριμένο πλήρωμα μου αρέσει πάρα πολύ τα κοστούμια του. Και μου αρέσει που ξεχωρίζει. Θα προκύσω να σου προμηθέψω ένα να το πάρεις μαζί σου να πηγαίνεις στα μασκέ της Αθήνας. Μετά τι γίνονται τα κοστούμια? Τα κρατάνε. Τα κρατάνε. Ο καθένας έχει από μια ντουλάπα σπίτι του. Έλα να δεις. Thank you.
Εκ μέρου μια δήλωση θέλω. Για διαδήλωση. Μην πεις κακές λέξεις. Μην πεις κακές λέξεις. Όχι. Καλό καρναβάλι. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα του φετινού καρναβαλιού. Ότι είσαι θεά. Και εσείς είστε καταπληκτικοί όμως όλοι σας. Μπράβο. Καλό καρναβάλι. Η Ελένη είναι χαμένη μέσα στο πλήρωμα. Συνεχίζεται η παρέλαση πληρωμάτων. Βρισκόμαστε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ζωντανά ο Αλφα σας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στην Πάτρα με χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι όσες ώρες διαρκεί η παρέλαση αλλά και όλες τις προηγούμενες ημέρες που είναι πολλές, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ώστε η Πάτρα να είναι πραγματικά η πρωτεύουσα, η βασίλισσα του καρναβαλιού. Ναι, πιστεύω ότι το πατρινό καρναβάλι έχει ξεφύγει μακριά από τα υπόλοιπα καρναβάλια της Ελλάδας. Με δικιά του φιλοσοφία, με δικιά του τεχνοτροφία, τεχνογνωσία και με τη μαζικότερη συμμετοχή απλού λαού της πόλης. Είμαστε μια πόλη 200.000 κατοίκων και συμμετέχουν 30.000 από αυτούς στο καρναβάλι μαζί με τους τουρίστες. Νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλη αναλογία. Είμαστε απλά μια καρναβαλούπολη. Όνομα και πράγμα, αυτό. Και οι επόμενοι που έρχονται βλέπω κάτι σε αλεύρι, παιδιά. Όχι, θα μας αλευρώσουν. Εδώ κινδυνεύουμε. Ευτυχώς που δεν βρέχει. Ευτυχώς. Το θετικό. Φαντάσου και αυτό. Σε λίγο θα φάμε αρτεμισία σνίτσελ. Και λένε να σου πω ότι μέχρι το βράδυ θα συνεχίζεται η παρέλαση. Μπορεί εμείς σε λίγο να κλείσουμε, αλλά η παρέλαση μέχρι το βράδυ, μέχρι λίγο πριν τη τελετή λήξη που θα γίνει στο Μόλο στην Αγίου Νικολάου, θα παρελάβουμε. Βρωθείτε, βρε παιδιά! Πλήρωμα! 40 χρόνια φούρναρι! Έχω ψήσει! Ψήσει με το αλεύρι! Παλιά μου, δεν είναι κόσκινο! Πού το σκεφτήκατε, πού? Δεν μας βάλανε για να δούμε ότι μαγειρεύουν και οι άντρες. Κάνει κάτι σπίτι, κάνει παιδιά! Τον έχω στρώσει, να με το πλάστι! Καλά του έκανες! 40 χρόνια φούρναρι έχουν ψήσει και σε είδα αλευρωμένη. Τον είπα. Σου είπα ότι θα γίνει σνίτσελ σήμερα, δεν μ' ακούς. Μια ευχή. Είναι ευτύχημα που βγαίνουμε ως νιόπαντρο ζευγάρι μετά από ένα χρόνο. Αλλά το δυστύχημα είναι δεν έχουμε πάρει μαζί μας το νεογέννητο παιδάκι μας 2 μηνών. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ του χρόνου. Χρόνια πολλά στο Δίστομο και στην Ήπειρο. Χρόνια πολλά. Είναι και να σε φτιάξει. Και επειδή εδώ οι άνθρωποι της Πάτρας είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Βλέπετε ότι εδώ είμαι εγώ από την Κριολάνη, η οποία μας έχει δώσει και τα προϊόντα του μακιγιάζ μας για σήμερα. Είναι πανταχού παρούσα και τα πάντα. Εγώ σε ευχαριστούμε. Μπακαλιάρα την κανιτά. Μπακαλιαράκια την κανιτά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε προσέξετε 2 μέρες καταπληκτικά. Πάμε και συνεχίζουμε με κέφι. Τι είναι αυτό πάλι. Θα βάλεις εδώ, θα φύγεις θυμένη. Βρε, δεν μπαίνει σου λέμε. Βάλ' το εσύ να δω πώς μπαίνει. Εσένα σου πάει καταπληκτικά. Σου πάει. Βγαίνω από 2 χρονών. 15 χρόνια. Ευχαριστώ! Τα πόδια με έδωσες. Θα πάρεις πολλά τώρα. Τα έχω πάρει, αλήθεια είναι αυτή. Το αλεύει στο μικρόφωνο. Έχουμε μία παραγγελιά για την Τρίτη. Ανάλογα, τι παραγγελιά είναι. Κάμερα, που είσαι. Πατέρα, τι λέει κι άλλο, δεν φτάνει με τίποτα. Η κουδιά τελείωσε. Πάπου. Άντε να γεμίσουμε και το. Καλό καρναβάλι. Γεια σας και του χρόνου. Συνέχεια. Μπακαλιαράκο, πού πας.
Όχι, μια χαρά ζεστά. Σπίτι λίγο σε κάτι σαν κουραμπιές, κάτι τέτοιο. Γεμίσαμε εδώ. Τέλεια. Και πάμε να υποδεχτούμε τους επόμενους. Πλήρωμα 72. Τι λέει? Σε καλά. Σε καλά. Σε καλά. Σε καλά. Στο γκρουπ μας. Με καλά και στο γκρουπ σας. Έρχομαι. Πάμε. Αφού με καλέσανε στο γκρουπ, να μην πάω. Είναι ντροπή. Είμαι φιλόξενη. Έρχεται το επόμενο μας πλήρωμα, το οποίο είναι Τζιμί. Το σε καλά στο γκρουπ μας το πέρασε το 72 και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι πολύ μακριά, δεν το βλέπουμε, θα πλησιάσει και να δούμε τι έχει. Υπέροχο, Άρμα, υπέροχες το λες. Και άλλη μια φορά συγχαρητήρια για τη φαντασία σας. Πού είναι η μαμά? Πάμε στους επόμενους. Τι χάσαμε. Ποιο πλήρωμα είστε? Ρουά, ματ, τέλος, τίποτα άλλο. Ρουά και ματ, μπράβο σας, ωραίες το λες. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια μου όλα στη Σαλαμίνα, φιλιά στη Σαλαμίνα, φιλιά σε όλη την Ελλάδα. Φιλιά και στη Σαλαμίνα μας, Σαλαμίνα μας, πέμπτη χρονιά είναι που ερχόμαστε. Και εύχομαι να έρχεστε για πάρα πολλά χρόνια. Όσοι κρατάνε τα πόδια μας, θα είμαστε στην Πάτρα και θα γλεντάμε μαζί σας. Γιατί απλά πατρινό καρναβάλι είναι μόνο ένα. Μόνο ένα πατρινό καρναβάλι για πάντα, το καρναβάλι της Ελλάδας. Το πάρτι συνεχίζεται εδώ στην Πάτρα. Το κέφι και ο χορός όσο περνάει η ώρα δεν σταματάει. Γίνεται πιο έντονο όλο αυτό το καρναβαλικό κλίμα. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ η Πάτρα θα χορεύει. Είναι ένα υπαίθριο πάρτι. Και συνεχίζεται η παρέλαση των πληρωμάτων. Γεια, 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 γεια. Χιλιάδες κόσμος καταφτάνει στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Χαμός. Κοίτα ο Λαγός Εύρου. Κοίτα, κοίτα το καρουσέλι. Από την Κορίνθου προς την πλατεία Γεωργίου οι καρναβαλιστές ξεχύθηκαν. Γεια σου, ομορφιά μου. Γεια σας. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Ναι. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι. Τα κοκαλά σου θα αφήσει σήμερα εδώ. Σε βλέπω χωρίς ρούχα, σε βλέπω να φεύγεις. Με δώρα όμως. Παιδιά, δεν τελειώνουν οι καρναβαλιστές. Ποτέ. Όσες ώρες και να είμαστε ζωντανά για να μεταδώσουμε αυτό το εορταστικό καρναβαλιστικό, καρναβαλικό πνεύμα της Πάτρας, νομίζω ότι δεν τελειώνουν τα πληρώματα και δεν τελειώνουν και οι συμμετέχοντες. Δεν τελειώνει το χρώμα και η φαντασία. Κι άλλη, φαντασία πάμε να δούμε τι είναι. Φαντασία πάνω απ' όλα. Αυτό θα είναι ωραίο, δες το. Πολύ ωραίο αυτό. Δες το. Είναι τελείως σατυρικό. Είμαστε παντός και εδώ είμαστε πατρινοί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πτωμόμαστε με τίποτα. Ούτε τα παιδιά μας, ούτε εμείς. Κανείς. Τελείωσε. Σε ξέρω από πώς σας λένε? Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Για πάντα. Έχω μια μανία μετανάστης και σας αγαπάω, ρε φίλε. Για πάντα, για πάντα, για πάντα. Αγάπη μου, για πάντα. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Γίνεται πραγματικά. Δεν έχω λόγια να πω τι σημαίνει εδώ στην Πάτρα. Καρναβάλι για πάντα, χρόνια πολλά. Η εικόνα μιλάει μόνη. Άντρας. Όλοι μαζί. Πάμε όλα και τα βράδια δεν κοιμάμε. Γεια σας παιδιά. Λιλιάστε και παρησία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έτσι. Πολλά φιλιά παντού, όπου και να μας βλέπετε. Έχουμε κι άλλο όμως, μην φύγετε. Το πάρτι τώρα ξεκινάει. Χορός, διασκέδαση, κέφι, γλέντι, μέχρι το πρωί εδώ στην Πάτρα!
το Παντρινό Καρναβάλι 2014. Αυτή είναι η κορίνη του. Χιλιάδες καρναβαλιστών καταφτάνουν εδώ στην πλατεία Γεωργίου. Και το πάρτι δεν σταματάει. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο κορυφώνεται το κέφι και η διασκέδαση στην Πάτρα. Αλλά για να στηθεί όλο αυτό και να βγει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συντέλεσαν το μέγιστο των δυνάμεών τους για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η παρέλαση. Πριν πούμε όμως τους χορηγούς, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Πάτρας, Καρναβάλι Πάτρας. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε τους μεγάλους μας χορηγούς. Το μεγάλο χορηγό του Καρναβαλιού 2014, Mr. Proper. Όπως ξέρετε, παιδιά, ο Mr. Proper έχει μια ομάδα βοηθών τους προπερίστας, οι οποίοι μετά από αυτό το ξέφρενο γλέτι που σημαίνει εδώ στην Πάτρα, θα συμβάλλουν και αυτοί ώστε να διατηρηθεί πολύ καθαρή και να επανέλθει στα αρχικά καθαρά της επίπεδα. Γιατί την καθαρά Δευτέρα καθαριζόμαστε. Λοιπόν, το χορηγό της τελετής λήξης Lux Cola. Την εταιρεία κατασκευής χρωμάτων Μαχρό. Την αθηναϊκή ζυθοποιία Amstel. Τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Το φρέσκο γάλα Πρώτο. Τα ζαχαροπλαστεία Εντελβάης. Τους μήλους Αχαΐας. Το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Την υπεραγορά κρεάτων Steak. Το ξενοδοχείο Μεντιτερανέ. Την εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων πρωτότυπο.gr. Τον Αλέξανδρο Γιαρίμογλου που ήρθε από τη Μύκονο να μου φτιάξει τα μαλλιά. Την Κριολάν για το μακιγιάζ μας. Τη Ρούλα Ζαχαράκη και την Πανωρέα Πολυζωγοπούλου για τα κοστούμια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο, όλους τους καρναβαλιστές εδώ. Τους εθελοντές. Το ΕΚΑΠ που ήταν εδώ να συντρέξει όλους αυτούς για περίπτωση ατυχήματος και όλους όσους... Και το υπαίθριο πάρτι, Ελένη, συνεχίζεται. Και όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Γιατί εμείς μπορεί σε λίγο να σταματήσουμε να μεταδίδουμε ζωντανά τι συμβαίνει στην Πάτρα, αλλά το κέφι δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Δεν θα σταματήσει. Γεια! Το πλήρωμά σας. Στο μούτσο μας λουλούδια. Λουλούδια μου. Σας αγαπώ. Ζεις, είσαι ζωντανή, Ελένη, εντάξει. Ζω, είμαι ζωντανή. Παντρινό καρναβάλι. Όχι, παντρινό καρναβάλι. Για πάντα. Παντρινό καρναβάλι. Παντρινό καρναβάλι. Έχω να κάνω μία δήλωση. Καρναβάλι. Είμαι στο Παντρινό Καρναβάλι και είμαι περήφανος γι' αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτό! Είναι περήφανος που βρίσκεται στο Παντρινό Καρναβάλι. Όλοι είμαστε περήφανοι που είμαστε στο Παντρινό Καρναβάλι. Γι' αυτό, αν δεν ήσασταν φέτος εδώ, του χρόνου μην ξεχαστείτε να έρθετε στην Πάτρα και στο Παντρινό Καρναβάλι. Και συνεχίζουμε. Δείτε μια ανθρώπινη αλυσίδα η οποία έχει στηθεί εδώ πέρα με ανθρώπους έτοιμους να κατακλείσουν τον δρόμο. Και θέλω να πω ότι εμείς που είμαστε χρόνια βλέπουμε πιτσιρίκια που ήταν κάποτε και τώρα έχουν μεγαλώσει. Έχουν μεγαλώσει και παρόλα αυτά βρίσκονται πάντα εδώ. Πάμε και πάμε, για αποστολέ! Θα τα αφήσω και να έρθω μαζί, τώρα σε λίγο έρχομαι. Πόσα χρόνια είναι αυτό το πλήρωμα? Τι, αυτό το πλήρωμα, 35. 35 χρόνια, να τα εκατοστήσετε. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Είναι αυτό που σου έλεγα για το ποτάμι, Ελένη. 35 χρόνια πλήρωμα, έτσι. Και βλέπεις να συνυπάρχουν μαμάδες με παιδιά, γιαγιάδες με παιδιά. Και αυτό είναι το άκρος εντυπωσιακό. Και του χρόνου να είστε καλά! Εντυπωσιακές εικόνες και πόσος κόσμος περιμένει ακόμα να περάσει. Πόσο κρίμα που δεν θα προλάβουμε να πάρουμε μια γεύση από όλους. Το ελικοπτεράκι το βλέπεις εκεί πάνω. Αυτό το ελικοπτεράκι, να σου πω την αλήθεια, είναι ένας υπτάμενος κατασκοπευτής. Έτσι. Δηλαδή παίρνει όλη την εικόνα και δίνει την πανοραμική θέα της Πάτρας. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Να δώσουμε φυλάκια στην Κο και στον Πειραιά. Και στον Πειραιά σκουπάνω. Καλά, να είστε καλά. Γεια! Από ψηλά μας βλέπουν από το ελικόπτερο, από παντού. Φαντάζομαι πιο όμορφη από την παντιλό, από ψηλά φαίνεται το ανθρώπινο ποτάμι. Το ανθρώπινο ποτάμι των καρναβαλιστών. Το επόμενο γκρουπ έχουμε μια χορεύτρια, Μάμπο. Γεια σας! Γεια σας! Φιλιά στην Αχαγιά! Φιλιά στην Αχαγιά!
και στην Κρήτη. Και σιγά σιγά βλέπουμε το επόμενο άρμα το οποίο καταφθάνει με μια πάρα πολύ εντυπωσιακή χορεύτρια που μου θυμίζει εικόνες από άλλα καρναβάλια. Χαμός! Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε και από τη Βραζιλία, Ελένη. Φυσικά και όχι. Βέβαια. Ο συναγωνισμός με τα υπόλοιπα καρναβάλια όλου του κόσμου. Θα ανέβει να χορέψει λίγο μαζί με το κορίτσι. Μέχρι να ανέβω θα τελειώσουμε, δεν προλάβω να κατέβω. Άσε που φοβάμαι ότι θα την επισκίαζες κιόλας, γι' αυτό καταλαβαίνεις τι γίνεται. Νομίζω το ταλέντο. Έχετε ένα ταλέντο στο χορό η Πατρίνη, ε. Έχουμε πολλά ταλέντα εμείς η Πατρίνη. Σε λίγο πόσο κρίμα βλέπετε όλες τις εικόνες αυτές, οι οποίες είναι πραγματικά, είναι σαν ένα χρωματιστό ποτάμι το οποίο διασχίζει την πόλη της Πάτρας, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει μπροστά μας στην Οδό Γεωργίου, είναι όλοι οι δρόμοι οι οποίοι έχουν κατακλειστεί από χιλιάδες καρναβαλιστές και οι οποίοι πόσο κρίμα που δεν θα προλάβουμε να έχουμε εικόνα από όλους, αλλά τι να κάνουμε. Τουλάχιστον δώσαμε ένα μικρό στίγμα με το τι γίνεται. Μακρινά καρναβάλι για πάντα! Δεν νομίζω να πρέπει να μιλήσουμε. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Καλά. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι σε όλους. Και συνεχίζουμε την παρέλαση των πληρωμάτων. Πρέπει να μάθουμε το τραγούδι. Μας τρελαίνει σαν έρχεσαι κάθε χρονιά. Έτσι, πατρινό καρναβάλι. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Φιλιά στο Λονδίνο, στη Μαρία. Φιλιά στο Λονδίνο. Κάσε να ματήσει γεια. Γεια σας, καλό καρναβάλι. Γίνεται πραγματικά πανικός. Δεν ξέρουμε ποιον θέλουμε να ξεκινήσουμε να πρωτοευχαριστούμε για όλη αυτή την υπέροχη μέρα που περάσαμε, αλλά και χτες το βράδυ και σήμερα. Όσο η παρέλα συνεχίζεται και δεν τελειώνει εδώ, γιατί το κέφι τώρα ξεκινάει και τώρα ανάβει στην Πάτρα, εμείς θα πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κατερίνα, ευχαριστώ Τζίμι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ εσένα, Ελένη. Και τον Αλφα. Και όλους αυτούς που δούλεψαν πίσω από τις κάμερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το κέφι όμως δεν σταματάει. Συνεχίζεται. Να πω κάτι τώρα. Αν γινόταν να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε έτσι, γιατί δεν το κάναμε. Ποιος είσαι εσύ, όπα! Δεν είσαι κοντός. Γεια σου ρε Cupcake, είσαι Cupcake. Cupcake και εγώ. Τι έχει ο Άλφα, τι έχει ο Άλφα ρε παιδάκι. Πάει, τι φάγανε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, γίνεται πραγματικά. Όλους, όλο τον κόσμο και όλη την Πάτρα. Πάμε, το κέφι δεν σταματάει. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά έχουμε ακόμα, δείτε την εικόνα, δείτε τον κόσμο που καταφτάνει. Είναι χιλιάδες, είναι πάρα πολλοί. Όλοι μέσα στο κέφι, μέσα στο ρυθμό. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι Πατρινοί. Cupcakes. Παιδιά, έχω γίνει ένα με τα cupcakes.
γίνεται. Τι να σας πω τώρα τι γίνεται. Χρώμα. Ομορφιά. Καλή. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε. Ένα πολύ 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 μεγάλο ευχαριστώ. Ελπίζουμε να περάσατε καταπληκτικά, να μείνετε μαζί μας. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να μεταφέρουμε όλο αυτό που συνέβη, που συμβαίνει κάθε χρόνο στο Πατρινό Καρναβάλι. Ραντεβού τον επόμενο χρόνο, η Πατρινή εδώ και άλλα, αλλά και από όλο τον κόσμο όποιοι θα έρθετε. Ελπίζουμε να περάσατε καταπληκτικά, να σας περάσαμε το πιο μεγάλο μας χαμόγελο και το πιο αισιόδοξο μας μήνυμα. Χαμογελάστε, κάνει τη ζωή πιο όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ!